Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 11 Ιανουαρίου του 2013. Μετά από προσανατολιστικά χτυπήματα εναντίον δημοσιογράφων αλλά και της ελευθεροτυπίας να κυριαρχούν στην επικαιρότητα, ξεκινάει αμέσως τώρα η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια γνωστών δημοσιογράφων τα ξημερώματα στην Αθήνα. Συνέλαβαν 25χρονοι ως ύποπτοι για συμμετοχή στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Δεύτερη σύλληψη μέσα σε λίγες ώρες. Ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό, οριακό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από δημοσκόπηση της Public Issue. Ψηφίζεται τα μεσάνυχτα στη Βουλή το φορολογικό, διαφοροποιήσεις από Πασόκ και Δημάρ, ναι με εχμές από τώρα Μπακογιάννη. Για να κλέψουν 1.000 ευρώ βασάνισαν και σκότωσαν τις δύο ηλικιωμένες στην Ξάνθη. Και αποφυλάκηση σκάνδαλο των τριών ληστών με τα Καλάσνικο και αγανάκτηση των αστυνομικών. Αυτή η μέρα κυρίες και κύριοι σημαδεύεται από την είδηση για τις επιθέσεις στα σπίτια δημοσιογράφων. Μια κατάσταση από προσανατολιστική. Γιατί κάποιοι θέλησαν να στήσουν αυτό το σκηνικό, χτυπώντας την ελευθεροτυπία. Είναι η μέρα που ψηφίζεται το φορολογικό νομοσχέδιο. Και κάποιοι φύγονται ακόμα πιο πολύ. Θα σταθούμε και θα το δούμε αναλυτικά. Είναι η μέρα που είχαμε μια σημαντική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν στον Real και ο κύριος Τσίπρας διαφοροποιήθηκε αρκετά, μιλώντας για τις καταλήψεις ή μιλώντας ακόμα και για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Τη Δευτέρα συναντάται με τον κύριο Σόιμπλε και στο τέλος του μήνα πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι λένε ότι κάτι αλλάζει στο ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον στην ηγεσία του. Περιμένουμε όλη τη Δευτέρα τον κύριο Διώτη. Έχει γίνει πια το κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία με το Στικάκι για την ώρα και όλοι περιμένουμε ενδιαφέρον τι θα πει ο έμπειρος δικαστικός. Το θέμα της μέρας είναι οι πέντε συνάδελφοι. Ο Πέτρος Καρσιώτης, ο Χρήστος Κόνσας, ο Αντώνης Λιάρος, ο Γιώργος Οικονομέας και ο Αντώνης Σκυλάκος. Πέντε δημοσιογράφοι. Προφανώς δεν έχει καμία σημασία η επιλογή τους, γιατί συμβολισμό ήθελαν να παράξουν αυτοί οι οποίοι ήθελαν να χτυπήσουν δημοσιογράφους. Ήθελαν να χτυπήσουν την ελευθεροτυπία. Άρα ήθελαν να χτυπήσουν τη δημοσιογραφία. Δεν έχει σημασία λοιπόν ποιοι θα ήταν, έπρεπε απλά να είναι κάποιοι. Χτύπημα προφανώς από προσανατολισμό. Και ένα χτύπημα το οποίο μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω σε άλλες εποχές που άλλοι χώροι έκαναν τέτοιες καταστάσεις. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι συνέβη και μετά να το συζητήσουμε αναλυτικά. Αλητεία, προστιχιά, γιατί δεν υπολογίζουν τους ανθρώπους. Τι να πω άλλο. Τίποτα δεν κατάφερε, τίποτα δεν θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Το ερώτημα είναι, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να συνεργαστούμε, να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας. Σπασμένες εξώπορτες, κατεστραμμένα κουδούνια και θυροτηλεοράσεις, ένα καμένο μηχανάκι σε υπαίθριο γκαράζ και τείχη μαυρισμένη. Εικόνες από τα σπίτια των πέντε γνωστών δημοσιογράφων που βρέθηκαν τα ξημερώματα στο στόχαστρο αγνώστων. Είδα μία λάμψη από το κρεβάτι μου μέσα από τα παντζούρια απέναντι και έγινε, κατεβήκαμε κάτι, είχε πάρει φωτιά η πόρτα η κεντρική, το ταμπλό της πολυκατοικίας των κουδουνιών. Ο τρόπος και ο χρόνος των επιθέσεων οδηγεί την αστυνομία στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Οι άγνωστοι δράστες έβαλαν από δύο γκαζάκια σε κάθε έναν από τους στόχους τους και ολοκλήρωσαν τα χτυπήματα μέσα σε μία ώρα. Ξεκίνησαν στις 4:20 από το σπίτι του Γιώργου Οικονομέα στο Λυκαβητό και συνέχισαν με την πολυκατοικία που μένει ο Αντώνης Λιάρος στην Αγία Παρασκευή. Στις 4:15 χτύπησαν τα σπίτια του Αντώνη Σκυλάκου στην Πεντέλη και του Χρήστου Κόνστα στο Μαρούσι και 1/4 πριν τις 5 το πρωί έγινε η τελευταία εμπριστική επίθεση στο σπίτι του Πέτρου Καρσιώτη. Αυτό το που είναι το πιο δύσκολο απ' όλα είναι το καχύποπτο βλέμμα των γειτόνων μου που βλέπανε τη ζημιά και λέγανε «Ρε Κόνστα, πάλι για σένα, θα επιβαρυνθούμε». Η έκρηξη στην πολυκατοικία που μένει ο Χρήστος Κόνστας στο Μαρούσι ξεσήκωσε τους ενίκους που βγήκαν και είδαν τα σημάδια από τα γκαζάκια στην είσοδο. Βγήκαμε και με λάστιχα και με απ' όλα. Τη σβήσαμε αμέσως και τελείωσε η παράσταση. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν τρέπονται λίγο. Για καθόλου μας δείχνουν ότι είναι δυνατοί.
Έντονα προβληματισμένοι και οι γείτονες του Αντώνη Σκυλάκου, που μένει στο σπίτι που βλέπετε στην Πεντέλη. Οι δράστες τοποθέτησαν τα γκαζάκια στην είσοδο, αλλά και στο υπαίθριο γκαράζ, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός η μηχανή που βλέπετε. Ήρθαμε εδώ πέρα, είχαν ανάψει όλα εδώ πέρα. Και ο κύριος Σκυλάκου εκεί με τη μάνικα έβρεχε. Και ευτυχώς που έβρεχε, αλλιώς θα παίρνουμε φωτιά. Αστυνομικοί περισυνέλεξαν υπολείμματα από τα γκαζάκια και από τα σπίτια του Πέτρου Καρσιώτη στον Άλυμο, του Αντώνη Λιάρου στην Αγία Παρασκευή και του Γιώργου Οικονομέα στο Κολωνάκι. Το μόνο που με τρομοκρατεί πραγματικά είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι. Yeah. Ότι σκέφτονται ότι μπορεί να αλλάξουν τον κόσμο με τέτοιου είδους ενέργειες ή παίζουν παιχνίδια τα οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Οι εκρήξεις προκάλεσαν νέα σύγκρουση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την αρχή έκανε ο Σίμος και Δίκογλου. Όταν δεν καταδικάζεις τις εισβολές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τη φήμωση της διαφορετικής άποψης, φυσικά και χαϊδεύεις τους κουκουλοφόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε τις επιθέσεις και απάντησε στο κυβερνητικό εκπρόσωπο με ανακοίνωση. Για άλλη μια φορά, τέτοιου είδους αδιέξοδες και επικίνδυνες πρακτικές δίνουν άλοθη σε μια κυβέρνηση που έχει υιοθετήσει την στρατηγική του διχασμού, της βίας και της τρομοκράτησης της ελληνικής κοινωνίας, να συνεχίσει το έργο της, περιστέλλοντας την ίδια τη δημοκρατία. Τις επιθέσεις καταδίκασαν με δηλώσεις και ανακοινώσεις όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ενώ ο πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ έκανε λόγο για χτυπήματα που στοχοποιούν την ελευθερία της άποψης. Να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξη. Θα βρούμε τον Δημήτρη Καραστεφανή για να σε ρωτήσω, Δημήτρη, αν υπάρχει κάτι από την ταυτότητα των δραστών, αν έχουμε κάποια προκήρυξη. Όχι, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης για το ενταπλό χτύπημα σε συναδέλφους. Θα σας πω μόνο ότι ένα γκαζάκι το έχουν μεταφέρει στα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς δεν εξεράγει. Είναι από το σπίτι του συναδέλφου του Πέτρου του Καρσιώτη και ευελπιστούν οι αστυνομικοί ίσως να εντοπίσουν κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα ή κάτι άλλο που να τους οδηγήσει τουλάχιστον στην ταυτότητα. Καλά, σπάνια συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο προσεκτική από κάτι τέτοιο. Να σας πω ότι οι αυτοσχέδια εμπριστικοί μηχανισμοί αποτελούνταν από δύο γκαζάκια και οι δράστες ήταν εκεί την ώρα που έγινε η έκρηξη, καθώς φαίνεται ότι έβαλαν φωτιά ή σε στουπί ή σε κάποιο φυτίλι και τράπηκαν σε φυγή. Και αυτό το λέω γιατί οι αστυνομικοί τώρα κοιτούν κάμερες ασφαλείας από πάρα πολλά σημεία και μιλάμε για 4 παρά 10 έως 4.30, που σημαίνει ότι θα ίσως να προσπαθήσουν να δουν πόρτα-πόρτα ακόμα και τον τρόπο διαφυγής. Δηλαδή, όπου υπάρχουν κάμερες, οι αστυνομικοί έχουν πάει σήμερα και έχουν δει αν έχουν καταγραφεί υλικό. Τώρα, αν μου επιτρέπεις να σας πω ότι υπάρχει και μια είδηση που είναι της τελευταίας στιγμής. 16 ομάδες θα βγουν έξω από σήμερα ή από αύριο, περιπολίες, περιμένουν πλέον να ετοιμαστούν. Έχει δοθεί εντολή έτσι ώστε να υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες σε συγκεκριμένα σημεία που δεν χρειάζεται να πούμε πού και πώς θα κινούνται, ενώ θα υπάρχει και το ειδικό μηχάνημα, το βαλιτσάκι της ΕΙΠ. Αυτό είναι προφανές πάντως ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, υπάρχει αυτό το κλασικό που λέμε πάντα, η πιθανότητα να έχουμε και νέα χτυπήματα. Να δούμε λίγο το χάρτη για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα από αυτό που ήδη περιέγραψες, δηλαδή το ξεκίνημα από το σπίτι του Γιώργου Οικονομέα, που μάλιστα είναι το σπίτι που μένουν τα παιδιά του Γιώργου Οικονομέα. Ναι. Να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, η Αγία Παρασκευή 4 και 10. Μας τρέξουμε το γραφικό. Εδώ είναι τα κοντινά χτυπήματα, τα τρία που έγιναν σχεδόν μαζί και το τέταρτο και που έγινε λίγο αργότερα. Νίκο, έτσι, ναι. 4 και τέταρτο και τα τρία χτυπήματα, το ένα έγινε στις 4 και 10 και ένα στις 4 και 45 στο Πέτρο του Καρσιώτη. Και να επαναλάβω, Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι, θα σε ξαναβρούμε αργότερα γιατί έχουμε και μια σύλληψη για τρομοκρατία, άρα αφήνω το Δημήτρη τώρα, ότι κατά τη δική μου γνώμη, δεν έχει καμία σημασία το ποιοι ήταν οι συνάδελφοι. Δεν έχουν στοχοποιηθεί. Και Άρη Πορτοσάλτε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να δούμε και τους υπόλοιπους από τους προσκεκλημένους μας. Δεν είχε να κάνει με τον Γιώργο, με τον Χρήστο ή με τον Αντώνη. Καλησπέρα στον κύριο Κυρίτση από την Αυγή και καλησπέρα εδώ στον πρόδρομο, τον πρόδρομο από Παπαϊλιόπουλο και τον Χρήστο Κούτρα. Δεν είχε να κάνει με το ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι και με κάτι που έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει. Προφανές ότι επελέγησαν γιατί κάποιοι ήξεραν τα σπίτια τους και γιατί αισθάνθηκαν ότι πηγαίνοντας εκεί για να αφήσουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς δεν κινδύνευαν ή κινδύνευαν λιγότερο από ότι αν πήγαιναν κάπου αλλού. Τι λες, Άρη? Η στοχοποίηση της άποψης, Νίκο, είναι ένας ολιστηρότατος δρόμος. Νομίζω ότι είμαστε σε μια στιγμή που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η πολιτική τάξη και το σύνολο της κοινωνίας
το τι θα κάνουμε με αυτήν την βία που έχουμε, την έκδηλη βία που έχουμε τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια εννοώ χρόνο, και ειδικότερα στην περίοδο που είμαστε σε αυτήν την κρίση με τα μνημόνια κτλ. Πρέπει αυτό να το συζητήσουμε, Νίκο, γιατί εδώ θα πάμε πια στο γεγονός ότι δεν θα μας επιτρέπεται να πούμε τη γνώμη μας. Η ελληνική δημοσιογραφία και οι Έλληνες δημοσιογράφοι, δεν λέω ότι είμαστε οι καλύτεροι επαγγελματίες, έχουμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα. Συμβάλαμε στην ανάπτυξη αυτού του λαϊκισμού. Συμβάλαμε στο να οδηγηθεί η κοινωνία σε κάποια λανθασμένα συμπεράσματα, είτε ως μέσα, ενώ ως ιδιοκτησία, ως αφεντικά, είτε και εμείς ως δημοσιογράφοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν συμφωνώ με την άποψή σου, θα έρθω να σου βάλω γκαζάκι, θα σου βάλω βόμβα. Έτσι, πάντως, σε καμία περίπτωση. Στη δεκαετία του 60, άλλοι χώροι έκαιγαν εφημερίδες, βιβλία και κυνηγούσαν δημοσιογράφους. Και πραγματικά σε μια εποχή που υπάρχει ελεύθερη ενημέρωση, το ξέρουμε όλοι, το διαδίκτυο κατεξοχήν προσφέρεται και αυτήν για την ελεύθερη ενημέρωση, την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, την ελεύθερη διακίνηση απόψεων και ιδεών. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί αυτός που λέει την άποψή του επωνύμως, Νίκο, με την φυσιογνωμία του μπροστά στην κάμερα, πρέπει να δεχτούμε ότι είμαστε και ένας λαός, μια κοινωνία μάλλον, που έχουμε μια μηντιοπληξία πάνω μας. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν αυτός που λέει την χ, την ψ άποψη, είπαμε εχθές, μάλιστα λέγαμε εδώ, σεβασμό απόλυτο, μαζί τα κουβεντιάζαμε, σε ό,τι αφορά στον έναν άνθρωπο ο οποίος δηλώνει μια αντικρατική αντίληψη, που δηλώνει, ξέρω εγώ, ένα αυτόνομος, δηλώνει, ένα αρχικός, δηλώνει, τι θέλει να δηλώσει. Είπαμε ακόμη ότι βεβαίως και ελευθερία στο κοινοβούλιο, όταν ο βουλευτής έρχεται από ψήφους του λαού, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παράγεται βία. Αν πρόκειται να παραχθεί βία, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Τον κύριο Κυρίτση. Τι λέτε, κύριε Κυρίτση? Νομίζω ότι τα περιέγραψε πολύ καλά ο κύριος Πορτοσάλτε σχετικά με την παθολογία των ΜΜΕ, τα ξέρουμε όλοι αυτά τα πράγματα. Ήταν πολύ σωστή και η παρατήρησή του ότι δεν γίνεται να στοχοποιούνται οι άνθρωποι με βάση τις πολιτικές τους ή την πεποίθηση με την ιδεολογία τους. Δεν ξέρω τι να προσθέσω σε αυτό το πράγμα. Πάντως δεν ξέρω κιόλας, επειδή λέμε για στοχοποίηση άποψης, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι οι οποίοι υπέστησαν αυτή την επίθεση είχαν όλη την ίδια άποψη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με διαφωτίσετε εσείς. Δεν παρακολουθώ. Και δεν μας ενδιαφέρει. Να σας πω τη γνώμη. Και δεν μας ενδιαφέρει. Επειδή νομίζω ότι λέμε για μια στοχοποίηση τη άποψη. Επειδή είναι ένα θέμα τη οποιασδήποτε άποψη. Τη οποιασδήποτε άποψη. Αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι λοιπόν στοχοποίηση τη άποψη. Είναι στοχοποίηση του επαγγέλματος, η οποία είναι πολύ κακή. Δημοσιογράφοι είμαστε. Και ανησυχούμε και δεν θέλουμε φυσικά και να μας βάλουν γκαζάκια, αλλά το περιέγραψε πάρα πολύ καλά ο κύριος Πορτοσάλτε, δηλαδή τι βρίσκεται στη ρίζα αυτού του κακού. Νομίζω πάντως ότι η επιλογή των προσώπων δεν έχει γίνει για κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Είναι πρόσωπα, κατά την δική μου εκτίμηση τουλάχιστον, που έχουν να κάνουν με το να δώσουν ένα εύρος, να είναι πολλοί, να είναι δημοσιογράφοι. Αρκετοί από αυτούς δημοσιογράφοι της τηλεόρασης, άρα γνωστοί στο ευρύ κοινό, για να εξασφαλιστεί και λίγο παραπάνω δημοσιότητα από τηλεοπτικούς σταθμούς ή από έντυπα, τέλος πάντων, από χώρους δηλαδή που θα προβληθεί αυτό το πράγμα, και να είναι η ελευθερία της άποψης. Πιθανόν να σας πω κάτι, κύριε Ευαγγελάτε. Πού ξέρετε, κύριε Κυρίτση, θέλω να πω κάτι. Η συζήτηση την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ένα δευτερόλεπτο. Και η συζήτηση αυτή την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή, που την ανακυκλώνουμε στα θέματα του συναφιού μας, ενώ καίγεται ο κόσμος. Εντάξει, καταλαβαίνω και καταδικάσαμε κι εμείς και τη σημασία του θέματος, αλλά θα λέει ο κόσμος ότι τους ενδιαφέρει μόνο άμα θίγουν οι ίδιοι. Ξέρετε, δεν είναι καλό αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, τη Δευτέρα περνάνε 7 πράξη νομοθετικού περιεχομένου από 5 νομοσχέδια. Κύριε Κυρίτση, κύριε Κυρίτση, ένα λεπτό. Μνημόνιο, γίνεται ο χαμός. Επιτρέψτε μου. Θέματα τα οποία έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν τα κυρία. Επιτρέψτε μου, γιατί εμείς από εδώ, αυτά είναι που διακονούμε κάθε μέρα. Αλλά σήμερα, αυτοί που επέλεξαν να κάνουν αυτό που έκαναν, το έκαναν ακριβώς για αυτό το λόγο. Και ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε το πώς λειτουργούμε. Δηλαδή, πιθανώς αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να διαμαρτύρονται, να θέλουν για παράδειγμα άσυλο στα πανεπιστήμια για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Δεν μπορώ να καταλάβω εύκολα. Και την ίδια ώρα να σπάει και η πρωτομή. Δεν μπορώ να καταλάβω εύκολα πώς κάποιος ο οποίος είναι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, για παράδειγμα, και τη θέλει και θεσμοθετημένη, προστατευμένη, χτυπάει σπίτια δημοσιογράφων με το συμβολισμό, γιατί επιμένω, δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα,
Τι να σας πω, πηγαίνετε να τους βρείτε, να τους ρωτήσετε. Εμένα δημόσια, τι με ρωτάτε. Συζητάμε, δεν έχω περιμένω από εσάς να πείτε κάτι. Προφανώς. Και συμφωνώ και με τον κύριο Πορτοσάλτε, γι' αυτό λέω. Δεν και να οφείλουμε κάποια στιγμή όμως από την έπρεπε να δούμε, είναι ένα πράγμα η επαναστατικότητα, άλλο πράγμα η ανομία. Το ότι έχουμε, είμαστε μέσα σε μια. Είναι άλλο πράγμα η άσκηση βίας, άλλο πράγμα το να πεις τη γνώμη σου και να πεις είμαι αντίθετος στην ακολουθούμενη πολιτική. Τα έχουμε κάνει ψιλοχαρμάνη τα τελευταία χρόνια. Και φοβάμαι ότι έχοντας και, και έναν εύκολο φερετζέ που έχουμε ανακαλύψει ότι μπορεί να είναι και, οι προβοκάτσεις και τα, πώς τα λένε, και τα προβοκατόρικα και τα πρακτορηλίκια. Ο κύριος Ευαγγελάτος το υπενόησε. Το αφήνουμε και επανέρχεται. Αλλά τη βία, αλλά αυτή την έκδηλη βία. Τώρα κοιτάξτε, όταν σπάει προτομή, όταν σπάει προτομή μέσα στο οικονομικό πανεπιστήμιο, όταν μουτζουρώνουμε αγάλματα, όταν μουτζουρώνουμε τείχους, μην γίνει σύγχυση με το γραφίτι, είναι ένα πράγμα μια έκφραση καλλιτεχνική, και άλλο πράγμα να πάμε να μουτζουρώνουμε. Όταν αυτά τα έχουμε κάνει. Μου θυμίζει τους Εγγλέζους στο Μουσείο της Ακρόπολης το 1944 αυτό το οποίο λέτε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο. Έχετε δίκιο και να πω ότι δεν υπονόησα κάτι. Ό,τι είχα να πω το είπα ανοιχτά. Δεν, το λέω για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Και εγώ δεν λέω κάτι. Βέβαια, Νίκο, το καταδίκασαν όλοι. Εύχομαι από την ΕΣΕΛ το συνιστώ σε οποιονδήποτε θέλει να πάρει μια ιδέα για την συμπεριφορά των συμμάχων μας. Νίκο, βέβαια, αυτό έρχεται σε μια συνέχεια, θα μου επιτρέψει να πω, της ιστορίας με τη Βίλα Αμαλία και όλου αυτού του κλίματος, των εισβολών σε ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως χθες, ας πούμε, στο Real FM, όπου κάποιοι θέλουν να πουν τη γνώμη τους, αλλά. Τη λένε μάλλον χρησιμοποιώντας τη βία, θα έλεγα εγώ. Και εδώ τώρα, για να περάσουμε στο επόμενο, νομίζω ότι έχει και αξία συμβολική ότι σήμερα ο κύριος Τσίπρας, επειδή ακριβώς ανοίγει αυτός ο διάλογος, επειδή έχουμε τις ανακοινώσεις με τη Νέα Δημοκρατία και τον πόλεμο, αυτό το χαρτοπόλεμο καθημερινά, έδωσε μια συνέντευξη στον Real, στην οποία, κατά τη δική μου γνώμη, και ας το συζητήσουμε, εμφανίζει μια σημαντικά διαφοροποιημένη, πιο σαφή στάση, για να μην πω κάτι άλλο. Να ξεκινήσουμε... Εστροφή, ξεκάθαρη. Ναι, να ξεκινήσουμε ακριβώς με ένα κομμάτι που έχει να κάνει με αυτά που λέγαμε, γιατί του ετέθησαν όλα αυτά οι επιθέσεις των δημοσιογράφων, στα σπίτια των δημοσιογράφων, να ακούσουμε τι απάντησε. Θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για αυτές τις εξελίξεις και να πω με κατηγορηματικό τρόπο ότι τα περιστατικά τα χθεσινά, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί, καταλήψεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και μια κινητικότητα ύποπτη στις τελευταίες μέρες, εμάς μας προβληματίζει ιδιαίτερα οι πρώτοι οι οποίοι. Καταδικάζουμε την ανομία και παλεύουμε την ανομία, είμαστε εμείς. Αλλά σε όλες τις μορφές. Πέραν της ύπαρξης της Βίλα Αμαλία, την οποία την ήξερα, τώρα συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν και άλλες βίλες. Η παραβατικότητα πρέπει να παταχθεί. Ο νόμος ισχύει για όλους μας. Πρέπει η στάση της πολιτείας να είναι δυναμική. Δεν χωράει καμία αμφιβολία σε αυτό. Ομολογουμένως από τον κύριο Τσίπρα τόσο ξεκάθαρα αυτήν την άποψη, δεν το θυμάμαι εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι μια πολύ καθαρή τοποθέτηση και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Βεβαίως είναι πολύ καθαρή τοποθέτηση, δεν είναι η πρώτη τέτοια τοποθέτηση. Αν προσέξατε, ο Τσίπρας είπε την ανομία σε όλες τις εκφράσεις. Άμα θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα που προφανώς υπάρχει καταλήψεων δημοσίων χώρων και δημόσιας περιουσίας, μπορούμε να πάμε και να την πατάξουμε. Θα πρότεινα όμως να ξεκινήσουμε από τα μαγαζιά της παραλιακής, τα οποία έχουν καταπατήσει τις παραλίες και δουλεύουν χωρίς άδεια και βαράνε και τους δημάρχους όταν πάνε να πούνε καμιά κουβέντα. Χτύπησαν και την αστυνομία πέρσι, αν τα θυμάστε. Και ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα του αδικήματος, να φτάσουμε όπου χρειαστεί να φτάσουμε. Και αν κάποιος θέλει για κάποια κατάληψη να κάνει κάποια μήνυση που να ενοχλείται κτλ., όλα θα γίνουν. Αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα, ότι η μνημονιακή κυβέρνηση έχει διαλύσει και το κράτος. Άρα πρέπει να γίνει μια ιεράρχηση και να ξέρουμε πού θα πάμε πρώτα. Πρώτα θα πάμε, όταν λέμε ανομία, εννοούμε τη λίστα Λαγκάρντ, εννοούμε το πολιτικό σύστημα, το Βουλγαράκι, τον Τζοχατζόπουλο, τον Παπαντονίου. Αυτό έρχεται στο μυαλό του κόσμου όταν ακούει ανομία. Μόλις τελειώσουμε με αυτούς, πάμε και στις βίλες και όπου αλλού θέλετε. Κύριε Κυρίτση, δικαιοσύνη, Νίκο, σε αυτά όλα που είπε ο κύριος Κυρίτσης. Εγώ θέλω να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Κυρίτση. Να βγούμε βόλτα όλοι μαζί και να πηγαίνουμε. Κάνοντας μία παρατήρηση. Θα μπορούσαμε να τα ξεκινήσουμε και όλα ταυτόχρονα. Το λέω για να μην φανεί σαν μια διαδικασία. Δεν τα ξεκινάμε όλα ταυτόχρονα. Τη λίστα Λαγκάρντ την έχουν δύο χρόνια και ψηφισμό, κύριε Κυρίτση, το ξέρετε κάθε μέρα και εμείς και εσείς. Είναι ψηφισμό αυτό. Νομίζω ότι είναι προσπάθεια να θολώσουν τα ύδατα. Η ανομία Να σας πω γιατί, Άρη, αν μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Γιατί το λέω έτσι. Διότι κουβεντιάζουμε αυτό και όχι το μεγάλο θέμα. Εμείς τώρα που βρισκόμαστε. Κάποιος το επέβαλε. Αυτή την ατζέντα. Έχετε δίκιο. Αυτή την ατζέντα σήμερα κάποιοι την επέβαλαν. Γιατί χτες
Συζητάγαμε τη λίστα Λαγκάρντ. Είναι βοηθή από την αστυνομία, εννοείται, από το κράτος. Όχι, από αυτούς που κάνουν τις επιθέσεις. Έτσι όπως το περιγράφετε, λέτε κι εσείς, όπως λέμε κι εμείς, ότι αντικειμενικά το να μην γίνεται συζήτηση για τα σοβαρά και να γίνεται για τα σόβαρα. Καλά, απάντησε ο κύριο Τσίπρας αυτό, κύριε Κυρίτση. Εσείς το λέτε, δεν το λέω. Ερωτήθηκε ο κύριο Τσίπρας και απάντησε. Ο κύριο Τσίπρας απάντησε στο θέμα. Τότε γιατί το ξαναβάζετε. Το ξαναβάζουμε γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία, κύριε Κυρίτση. Γιατί κάποιοι το επέβαλαν. Πρώτη φορά κάποιοι χτες το βράδυ πήγαν έξω από κάποια σπίτια, δημοσιογράφων αυτή τη φορά, άλλων ενδεχομένως την επόμενη, και έκαναν αυτό. Η λίστα Λαγκάρντ είναι το μόνιμο θέμα. Εμείς εδώ έχουμε δαπανίσει το 90% του χρόνου μας. Και νομίζω και με σειρά αποκαλύψεων ακριβώς για αυτό το θέμα. Κάποιοι σήμερα ήθελαν μια άλλη ατζέντα. Τώρα που ψηφίζετε και το φορολογικό. Mm. Δεν θα την κρατήσουμε όλοι. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε, να μην το πούμε. Και θέλω να σας πω και κάτι για την ανομία που είπατε. Σε βίλες σαν την Αμαλία, αν υπάρχει μια κατάληψη που έχει να κάνει με πολιτισμό ή με κινηματικά χαρακτηριστικά, όλοι είμαστε μαζί. Αν έχει να κάνει με Μολότοφ, από αυτές που κάψαν την Αθήνα και που άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους, είναι ανομία και πρέπει να παταχθεί. Πάντως και στη λογική έχουμε την παράγεται πολιτισμός. Πώς το ξέρουμε αυτό κάθε φορά όμως. Δεν το ξέρουμε, γι' αυτό λέω. Πώς ξέρουμε τον νόμο. Ας στηρίσουμε λοιπόν τον νόμο παντού. Αυτό μπορεί να είναι μια γραμμή. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα. Πάντως και στη λογική ότι παράγεται πολιτισμός στη Βίλα Νομία, έσπασαν την πρωτομή. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Και ο πολιτισμός ο οποίος παρήχθη. Νομίζω ότι ήταν μια πρωτομή στην ΑΣΟΕ αυτό για το οποίο μιλάτε. Δεν το ξέρω το θέμα, αλλά νομίζω ότι μιλάμε για μια πρωτομή στην ΑΣΟΕ, όχι για τη Βίλα Αμαλία. Λέω ότι επειδή λοιπόν ελέγχθη ότι πέριξ της Βίλας Αμαλία υπάρχει μια ένταση. Αλλά απλώς είναι άχρηστη αυτή η κουβέντα τώρα. Ναι. Πάντως η ανομία για να μπράβο, δεν το πολύ καλά κάνανε παιδιά, σπάσανε την πρωτομία του κυριοπροκτήσεων. Κύριε Κυρίτση, την κουβέντα αυτή πάντως την έχει τροφοδοτήσει και το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με αλλεπάλληλες δηλώσεις και κάποιων βουλευτών τέτοιες. Όπως. Να σας πω, μάλλον να μην σας απαντήσω εγώ, να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, επειδή τον ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου σήμερα που του έκανε τη συνέντευξη στον Real και τον ρώτησε, νομίζω συγκεκριμένα η ερώτηση ήταν για τον κύριο Διαμαντόπουλο και τη δήλωσή του. Έκανε μια γενική, αλλά νομίζω πολύ σαφή τοποθέτηση ο κύριος Τσίπρας, να την ακούσουμε. Δεν είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε. Νίκο, μας τη μεταφέρει ο πρόδρομος. Μπορείτε να τη μεταφέρετε εσείς, σας έχουμε εμπιστοσύνη. Να ψάξω να τη βρω. Ουσιαστικά λέει, θα σας πω. Λέει για τον κύριο Διαμαντόπουλο ότι είπε την άποψή του, είπε ότι απομονώθηκε ουσιαστικά η φράση που χρησιμοποιήσε ο κύριος Διαμαντόπουλος, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολλά πρόσωπα που λένε την γνώμη τους. Τώρα δεν το έχω και εγώ αυτή τη στιγμή μπροστά. Θα το βρούμε ακριβώς για να το πούμε. Πολιτικά ήταν μια τάση απομόνωσης του κύριου Διαμαντόπουλου, έτσι ερμηνεύσαμε τη δήλωση όλοι νομίζω. Στην πορεία προς την εξουσία πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο, θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή να οριμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία ορίμανσης, είναι προφανές ότι όλες αυτές οι δηλώσεις θα φαίνεται στην πορεία του ότι δεν θα τις έχει πείτε ανάγκη. Πείτε μου τι σας ενοχλεί σε αυτή τη δήλωση για να κάνουμε μια κουβέντα. Αντί να ανατρέχουμε στο Τσίπρα, πείτε τι ενοχλεί σε αυτή την δήλωση του Διαμαντόπουλου να κάνουμε κάποια κουβέντα. Προφανώς ενοχλεί κάτι. Δεν είναι κάποιο Ευαγγέλιο. Όχι, τώρα να ανοίξουμε τι λένε οι γραφές. Ο Τσίπρας είπε κάτι, ωραία, υποθέτω ότι. Κύριε Κυρίτση, αυτό το οποίο λέει το ΣΥΡΙΖΑ είναι ενοχοφόρησες, οι οποίοι δεν εκφράζονται μέσα από αυτή την άποψη. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, γιατί το λέγαμε και δημόσια χτες εδώ. Εμένα προσωπικά μιλάτε όλοι μαζί, εγώ δεν ακούστε βλέπω με λίγο, δεν καθόλου δεν με ενόχλησε. Γιατί το να λέει κανείς την ιδεολογία του, καλά άριστα κάνει και είναι και απόλυτα σεβαστή. Το ΣΥΡΙΖΑ τον ενόχλησε, γι' αυτό και έκανε διορθωτική δήλωση ο κ. Διαμαντόπουλος αργότερα και γι' αυτό σήμερα εμέσως αλλά σαφέστατα τον καταδίκασε ο κ. Τσίπρας. Δεν ενόχλησε εμάς. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό, αλλά εμπάσχε ψηφοφόρου θα χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιες δηλώσεις, κύριε Κυρίτση. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αν θέλει στην πορεία προς την κυβέρνηση. Καλά, δεν στεναχωριέστε κιόλα, κύριε Πορτοσάλτε, που χάνει ψηφοφόρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Στεναχωριέστε. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Την κατάσταση περιγράφουμε. Δεν έχουμε καμία ούτε στεναχώρια ούτε ευχαρίστηση. Την κατάσταση περιγράφουμε. Να σα το βρήκα λίγο. Να πούμε τι είπε. Να ακούσουμε τον πρόδρομο ακριβώς. Τι κάνει ψηφοφόρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε ακριβώς τον πρόδρομο γιατί το τι είπε ο κύριος Τσίπρας για να μην δημιουργούνται και εντυπώσεις που δεν είναι. Λέει ότι είμαι περήφανος για αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Τσίπρας, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Στη Βουλή έχουμε νέα παιδιά που δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, δεν ήταν ποτέ σε λίστες μίζας και δεν έχουν εμπειρία που αποκτά κανείς στον δρόμο και. Δεν κάνει ένεση εμπειρία σε κανέναν να σταθούν σε μια δημοσιογραφική εκπομπή που μπορεί να κρύβει και παγίδες. Επειδή χθες άκουσα όλη τη συνέντευξη, σας προτρέπω να την ακούσετε κι εσείς. Υπέπεσε στον πειρασμό να κάνει μια ανάλυση, εννοεί τον κύριο Διαμαντόπουλο, του τι κατά την άποψή του θα έπρεπε να είναι ο αναρχικός.
Και είπε μάλιστα ότι η χώρα μας έχει τους αναρχικούς που τις αξίζουν, όπως και τους πολιτικούς που τις αξίζουν. Και είπε κατά την άποψή του: ο αναρχικός είναι ο άμεσος δημοκράτης και ότι η ιδεολογία αυτή δεν είναι ο Μπαχαλάκης, δεν είναι αυτός που πετάει μολότοφ και όλα αυτά τα συναφή. Βεβαίως, ομολογώ, λέει ο κ. Τσίπρας, ότι ήταν μια παρακινδυνευμένη και άστοχη επιλογή σε συνθήκες επικοινωνιακού πολέμου. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα και το υπόλοιπο. Κρατάω το συνθήκες επικοινωνιακού πολέμου. Θέλετε να σας πω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει ψηφοφόρους? Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι Διαμαντόπουλος ή Αμαλία ή τέτοια. Αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Γιατί? Δηλαδή, δεν ξέρω αν κανένας από εμάς που μιλάει με τον κόσμο στον δρόμο, άλλα είναι τα προβλήματα. Διότι ο κόσμος περίμενε και περιμένει από το ΣΥΡΙΖΑ να τον απαλλάξει από αυτό το πολιτικό σύστημα, από αυτό το μνημόνιο και να βάλει τη χώρα σε μια άλλη πορεία. Και όσο αυτό δεν το καταφέρνουμε, χάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αλλά πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια του λαού θα το καταφέρουμε σύντομα. Είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση και η ανάλυση και βάζει και τον πήχη ψηλά. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε, κύριε Κυρίτση. Ας δούμε λίγο την κάρτα. Νομίζω ότι ο πρόδρομος και ο Χρήστος μπορούν να μας πούν δύο λόγια. Δεν βλέπω εγώ, κύριε Ευαγγελάτε. Θα τη διαβάσουμε για να έχετε εικόνα. Απολογούμε γι' αυτό. Να δούμε την κάρτα με την public issue, την δημοσκόπηση δηλαδή, την οποία χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο Sky δημοσιοποίησε. Λοιπόν, είναι η πρόθεση ψήφου. Βλέπουμε εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29%. Να το πούμε πιο σωστά, δεν είναι πρόθεση ψήφου. Είναι εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν εμφανίζεται να είναι μπροστά με 29%. Μισή μονάδα δηλαδή περισσότερο από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει 28,5%. Το ΠΑΣΟΚ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες συγκεντρώνουν το 8%. Η Χρυσή Αυγή 10%. Η Δημοκρατική Αριστερά 7%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,5%. Και έχουμε βέβαια και την αποχή που είναι γύρω στο 21%. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι μετά τα χρήματα που ήρθαν, μετά τη συμφωνία δηλαδή την τελευταία, υπάρχει όντως αυτή η αντιστροφή. Κύριε Κυρίτση, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την ανάλυση σας πριν. Είδατε τίποτα χρήματα? Ναι, μιλάω για την δημοσκόπηση τώρα, να την κάνουμε μετά αυτή την κουβέντα. Μετά τη συμφωνία του Δεκεμβρίου. Και τι λέτε μετά τα χρήματα που ήρθανε? Μετά τη συμφωνία του Δεκεμβρίου. Μετά τη συμφωνία του Δεκεμβρίου. Όχι, δεν είδα και δεν θα δω. Και είναι δεδομένο αυτό. Και τα λέμε και τα φωνάζουμε εμείς από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε μέρα. Άρα μας δουλεύουνε. Λοιπόν, δεν μας δουλεύουν. Είναι μια επιλογή για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Και αυτή είναι μια επιλογή της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ότι προφανώς έχει λάθη και μεγάλα προβλήματα και ότι μας έχει βουλιάξει στη μιζέρια. Και ότι πληρώνουμε την ανικανότητα των κυβερνήσεων, των δεξιών και των κεντρώων των τελευταίων ετών, είναι προφανές. Και το μαξιμαλισμό των αριστερών κομμάτων που συνεχώς έβαζαν αιτήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να αντέξουμε. Αυτή είναι μια αλήθεια δική μου. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει λίγο, είναι πιθανώς η εξήγηση αυτή που δώσατε. Ήθελα μια ερμηνεία για την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτήν την δημοσκόπηση είναι η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως το πιο περίεργο στοιχείο. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα δημιουργείται ένα είδος ιονίδη πολισμού, ας πούμε, στο οποίο όταν ο ένας κάτι τσιμπάει, ο άλλος κάτι χάνει. Αυτή είναι μια πρώτη προχειρή εκτίμηση. Λογικό. Δεύτερον, υπάρχει ένας αποσυντονισμός του μπλοκ του μνημονιακού, π.χ. ο Βενιζέλος έχει τα μπλεξίματα με την κάρτα Λαγκάρντ, οπότε είναι λογικό το μνημονιακό μπλοκ να συσπυρώνεται περισσότερο γύρω από τον Σαμαρά, τον οποίο τον έχουν και σε μια γυάλα και τον προστατεύουν. Και αυτό δικαιολογείται απόλυτα. Δεν τα ξέρουμε τώρα αυτά. Δεν κάνουν όλες τις κυβερνήσεις. Δεν θυμάστε τον Καραμαλή. Άρα εκεί αποδίδεται την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι νομίζω εγώ. Έχω ένα ερώτημα ακόμα. Έχω εξετάσει πάρα πολύ προσεκτικά τη δημοσκόπηση. Ένα ερώτημα ακόμα. Θα μπορούσε να ανεβαίνει, να μένει ισοσταθερός ο ΣΥΡΙΖΑ ή να έχει μια κάμψη? Αλλά το να ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία μέσα σε αυτό το πλαίσιο των περικοπών, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν περικοπεί και άλλο οι μισθοί από πρώτης πρώτου, ότι το φορολογικό έχει τεινάξει τα πάντα στον αέρα, ότι έχουμε να πληρώσουμε ένα καράβι εισφορές, ότι μας έχουν τσακίσει, ότι δεν έχουμε πετρέλαιο, φάρμακα ή ό,τι άλλο, και το να ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται, αλλά δεν αισθάνομαι ότι είναι μόνο ότι επειδή πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δημιουργείται ένα κλίμα αισιοδοξίας, το οποίο είναι και λίγο τεχνητό. Ας πούμε το ΙΟΒΕ, στο οποίο παραμένει επικεφαλής ο κύριος Τουρνάρας, δηλαδή έχουμε το εξαιρετικό ο Υπουργός Οικονομικών να είναι επικεφαλής του think tank των εργοδοτών, των αφεντικών, βγήκε σήμερα και είπε ότι οι μισθοί δεν θα αποκατασταθούν ούτε σε 10 χρόνια. Αυτό το πράγμα όμως δεν το έχω ακούσει να κάνει πολύ το γύρο των ΜΜΕ. Είναι ανάλογα με το τι λες στον κόσμο. Άμα του λες του κόσμου ότι να, τώρα έρχεται το καράβι με τα φράγκα, προφανώς αναθαρεί. Αλλά τον κοροϊδεύει στην πράγμα. Πάντως θέλω να πω το εξής. Όπως κάνω εδώ και 3 χρόνια. Συγγνώμη, αλλά αν δεν ανέβει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται έτσι, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, η ανεργία έχει φτάσει στο 26-27%, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τρομερά προβλήματα, πότε θα ανέβει, έστω δημοσκοπικά? Δεν ξέρω.
Πάντως... Εμείς το προσπαθούμε, εμείς γι' αυτό παλεύουμε. Φυσικά έχουμε απέναντί μας την συντριπτική πλειονότητα των ΜΜΕ. Άρα η φωνή μας δεν φτάνει και με τον τρόπο που θέλαμε. Συγγνώμη, κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε για την ανεργία που ανέφερε ο πρόδρομος, έχει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν ακούμε πώς θα καταπολεμηθεί αυτή η ανεργία. Γιατί έχετε δίκιο, αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πώς θα καταπολεμηθεί η ανεργία, και νομίζω μας ενδιαφέρουν όλους. Και στα, αφού μιλάμε και για τα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα ενημέρωσης. Να σας πω. Στις χώρες γιατί, που έχει καταπολεμηθεί. Συγγνώμη για να ολοκληρώσω. Γιατί εμένα η άποψή μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει ή δεν ανεβαίνει. Ας το δει ο καθένας όπως θέλει. Ναι. Γιατί ως ώρας δεν έχει αρθρώσει πιστικό λόγο. Δεν υπάρχει διέξοδος. Αυτή είναι η άποψή μου. Να σας πω το ότι δεν υπάρχει διέξοδος, δεν υπάρχει διέξοδος στην πολιτική του μνημονίου. Σας το θυμίζω, το έχει παραδεχτεί και ο κύριος Μηταράκης. Ότι απλώς τους κάνουμε τα γούστα για να μας κάνουν ένα ακόμα κούρεμα. Αλλά να σας πω για την ανεργία. Σε όλες τις χώρες που καταπολεμήθηκε η ανεργία τα τελευταία 80 χρόνια, αυτό έγινε με μεγάλη αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Νομίζω ότι μόνο στον φετινό προϋπολογισμό το κονδύλι για τις δημόσιες επενδύσεις έχει περικοπεί 3 φορές. Αφού δεν έχουμε, πού να τα βρούμε. Δεν υπάρχουν λεφτά. Τι δεν έχουμε, ας μαζέψουν από τη λίστα Λαγκάρ τη φορολογία. Τι κάθεται και την κοιτάνε. Βγήκε ο Γιούγκερ σήμερα, και είπε ότι οι Έλληνες εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι εξακολουθούν να μην πληρώνουν φόρους και κύριε εγώ αυτούς δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Κύριε Κυρίτση, να σας πω κάτι. Είναι μέσα στις λίστες. Να τους βρουν, να τους πάρουν το βράδυ. Είναι πολύ απλό. Και στη λίστα Λαγκάρτ. Αλλά δεν έχουν βρει κανέναν. Το συνολικό ύψος. Λέει ο άλλος, ξέχασα 1 εκατομμύριο. Πόσα χρήματα έχει, κύριε Κυρίτση, ακούστε. Ο Παπακοσταντίνου, αν πρέπει να πάει και φυλακή, το φωνάζουμε. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να καταλάβουμε όταν ίσως μιλάμε για τα οικονομικά μεγέθη είναι ότι στη λίστα Λαγκάρτ το ύψος των καταθέσεων όσων είναι εκεί είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Και τα μισά να τους πάρουν. Ναι, γιατί είναι. 700 εκατομμύρια. Θέλω να πω ότι είναι πιο πολιτικό. Είναι μια λίστα ενός υποκαταστήματος μιας τράπεζας. Το θέμα της λίστας Λαγκάρτ. Και ξέρετε γιατί. Ο Χρήστος βάζει μια οπτική που έχει ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πράγματα πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία περνάνε και στην κοινωνία. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Απ' την άλλη. Σε ερωτήματα και θέλω να δούμε, για παράδειγμα, το πρωί μίλαγε εδώ στο Sky ο κύριος Βίτσας μαζί με τον κύριο Μιχαλάκη. Ερωτήθηκε, είπε, θα πάρουμε πίσω την προβλήτα από την Κόσκο. Αυτά λέει και ο Παπανδρέου, Νίκο. Παπανδρέου τα λέγε αυτά. Απ' την άλλη μεριά, καλά, ο Παπανδρέου ήταν μια καλή λύση για να σταματήσει και το λαθρεμπόριο, κύριε Ευαγγελάτε. Όπως ερώτημα, όλο το λαθρεμπόριο που κυνηγάνε τους μαύρους έρχεται στην Κόσκο από τους Κινέζους. Νίκο, στο λιμάνι. Ένα λεπτό, να το δούμε αυτό το κομμάτι, παρακαλώ, τον κύριο Βίτσα. Στο βαθμό της αξιοποίησης, βεβαίως, και το λιμάνι του Πειραιά θα επαναποκτηθεί από την κοινωνία και το δημόσιο. Το κομμάτι, το προβλήπα νούμερο 4. Θα διώξετε τους Κινέζους, θα τους πετάξετε στη θάλασσα, σαν το Πασόκ. Μπορείτε να με ρωτήσετε, θα πάρετε τον ΟΤΕ πίσω, θα προσπαθήσουμε. Δεν το κάνουμε δια της βίας. Δεν θα το κάνουμε δια της βίας. Θα το κάνετε δια της νομίου διαδικασίας, ίσως είναι το θέμα που κουβεντιάσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σόιμπλε. Νίκο, 3 λεπτά υπομονή. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις να συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Συζητάμε λοιπόν με τους συναδέλφους για την δημοσκόπηση, για αυτό που εμφανίζει το πολιτικό σκηνικό μετά τη συμφωνία του Δεκεμβρίου και με την τοποθέτηση μάλιστα και του κυρίου Τσίπρα σήμερα, που είπε ότι διακρίνω κι εγώ όντως μια στασιμότητα στον ΣΥΡΙΖΑ και έκανε την ερμηνεία του. Έχουμε το κομμάτι της δήλωσης και θα το ακούσουμε σε λίγο. Βάλαμε ένα ερώτημα και ο κύριος Κυρίτσης, νομίζω, Άρη, είχες θέση στο θέμα. Θέλω να πω δύο πράγματα για Νίκο. Καταρχήν, το περιβάλλον είναι εξαιρετικά ευμετάβλητο. Δείχνει αυτό το πράγμα το βαρόμετρο του Ιανουαρίου, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει τέλος του μήνα και αρχές του Φεβρουαρίου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολύ εύκολα. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε. Ναι, να δυναμώσουμε λίγο τον ήχο στον κύριο Κυρίτση, λοιπόν, για να μας ακούει. Έλεγα, καλύτερα, κύριε Κυρίτση, ότι το περιβάλλον είναι εξαιρετικά ευμετάβλητο. Αυτό που αποτυπώνει το βαρόμετρο είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Λοιπόν, φαίνεται ότι από τον Δεκέμβριο πήρε μια ανάσα η χώρα, δηλαδή ο πολίτης, και περιμένει ένα περιβάλλον σταθερότητας. Τώρα αυτό πώς θα το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση, πώς θα το επαυξήσει, είναι το ζητούμενο. Όμως, πρέπει να σταθούμε στο εξής. Εμείς αυτή τη στιγμή είπατε ότι μας κοροϊδεύουν, είπατε ότι η αντίληψή σας είναι ότι θέλετε δημόσιες επενδύσεις. Σήμερα δημόσιες επενδύσεις θα έχουμε μόνο από τα προγράμματα ΕΣΠΑ
και από τα όσα κονδύλια θα μπορούν να έρθουν για κάποια έργα, για αυτά τα τέσσερα έργα οδοποιίας και τα λοιπά, ναι, τα οποία, στα οποία αναφέρεται ο κύριος Χατζηδάκης. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα είναι ο ιδιωτικός τομέας, είτε ελληνικά είτε ξένα. Για να έρθουν κεφάλαια σε αυτόν τον τόπο, πρέπει στοιχειωδώς να αποκαταστήσουμε μια, μια κατάσταση τέτοια στην χώρα μας. Τα ελληνικά κεφάλαια γιατί δεν έρχονται άσχημα, ορίστε, έχουν περάσει, ορίστε, τόσα χρόνια. Τα ελληνικά κεφάλαια γιατί δεν έρχονται άσχημα, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ελληνικά κεφάλαια είπατε. Βγάλει. Ναι, αλλά δεν μπορεί, ναι, να τα αναγκάσει. Πού είναι τα ελληνικά κεφάλαια? Δεν υπάρχει τρόπο να τα αναγκάσουμε, αλλά να μην μας πουλάνε πατριωτισμού. Και μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πού θα τα βρίσκε, κύριε Κυρίτση? Και θα βρίσκε φορολογία. Και προδότες να τους πούμε πάντως, κύριε Κυρίτση, για να μην μας πουλάνε πατριωτισμού. Και συμφωνώ μαζί σας. Και προδότες να τους πούμε. Δεν γίνεται να λέμε ότι οι φοροφυγάδες είναι ο εθνικός κορμός και εκβιάζουν τη χώρα για να φέρουν τα λεφτά. Δεν έχουν γίνει επενδύσεις τα προηγούμενα χρόνια. Ένα λεπτό. Ξέρετε πώς θα φέρουν τα λεφτά, κύριε Κυρίτση? Αυτοί που είναι χωρίς πατρίδα ή είναι προδότες. Αν αισθανθούν ότι μπορούν κάτι δεν να κερδίσουν. Ότι εδώ είναι περιβάλλον σταθερό. Ότι είναι ακριβώς το μπλοκ που πουλάει η πατρίδα. Είναι το μπλοκ που έχει τα λεφτά του έξω. Αν θέλουμε την, αυτό το μπλοκ λοιπόν θα φέρει τα λεφτά του εδώ. Μόνο αν αισθανθεί ότι έχει ένα περιθώριο κέρδους και μια σταθερότητα. Αλλιώς. Να ξέρει ποιος είναι ο φόρος του για τα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει μεγάλη. Ο χαμηλότερος στην Ευρώπη είναι επίσης. Από την Ευρωζώνη τουλάχιστον. Με μόνη τη διαφορά την Κύπρο, νομίζω, την οποία την είδαμε και την Κύπρο. Άρα λοιπόν. Είναι η χαμηλότερη φόρη και το υψηλότερο ποσοστό κέρδους στην Ευρώπη. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, η Eurostat τα λέει. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να έρθουν τα χρήματα πίσω, θα έρθουν με κίνητρα, όχι με όπλα απειλές. Το όπλα το εννοώ σχηματικά, γιατί είναι και μέρες περίεργες. Όχι με τον τρόπο του εξαναγκασμού. Δεν έρχεται. Και το λέω για να γυρίσουμε πάλι στη φωτογραφία. Υπάρχει που είδαμε. Υπάρχει το καρότο και το μαστίγιο που λένε, κύριε Ευαγγελάκο. Και μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Νίκο, με συγχωρείς. Πρέπει εκτός από μια σοβαρή κυβέρνηση να έχουμε για ένα χρονικό διάστημα σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν σημαίνει να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά και η φυσιογνωμία. Δεν είναι σοβαρή αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, Άρη. Πρέπει να γίνει ακόμη πιο σοβαρή, Νίκο, γιατί πρέπει να προσδώσουμε την εικόνα προς τα έξω ότι η χώρα αυτή πέρασε αυτά που πέρασε, περνάει αυτά που περνάει. Αλλά για να επαναλαμβάνω, παιδιά, για να είναι με το ένα πόδι στη φυλακή ο προηγούμενος υπουργός οικονομικών, ο Παπακοσταντίνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καλό. Δεν μπορούν να δίνουν οι Δήμοι και τα Υπουργεία θέσεις δουλειάς. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ο κρατισμός των οποίων ονειρεύονται ορισμένοι άνθρωποι, όπως ο κ. Σταθάκης που λέει να ξαναπάρουμε πίσω τον ΟΛΠ και με τον ΟΤΕ, με ποια λεφτά? Τίνος λεφτά. Οι πολύ πλούσιοι σε αυτόν τον τόπο ξέρετε πώς είναι. Με τις φετινές δηλώσεις. 226 άνθρωποι. Καλά, είναι η φοροδιαφύγη, αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εκεί έχει δίκιο ΣΥΡΙΖΑ. Απόλυτο δίκιο. Έχει δίκιο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία αντίρρηση. Πρέπει να βρεθεί η φοροδιαφυγή να αντιμετωπιστεί. Και τους έχουμε αφήσει τόσα χρόνια όλους. Η φοροδιαφυγή, ξέρεις που είναι, Νίκο? Όχι σε αυτούς που μάθαμε 30-40 χρόνια τώρα, στους πολύ πλούσιους. Είναι ανάμεσά μας. Λοιπόν, αυτή πρέπει να βρούμε. Έχει δει και μια άλλη αλήθεια ο κύριος Τσίπρας σήμερα, Νίκο. Αγροτική οικονομία και τουρισμός. Ότι εκεί πρέπει να επενδύσει η χώρα. Και αυτό είναι σωστό. Επίσης είναι σωστό. Τώρα που λέμε τουρισμό, λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να δώσουμε τα περιφερειακά αεροδρόμια. Σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος, απαντώντας σε μια ερώτηση του Χουντή, ο οποίος του μετέφερε την ανησυχία του τουριστικού κλάδου για την ενδεχόμενη αύξηση του κόστου στα περιφερειακά αεροδρόμια, διότι θυμίζω το ιδιωτικό Ελευθέριος Βενιζέλος είναι το ακριβότερο στην Ευρώπη. Ο αρμόδιος επίτροπος είπε ναι, υπάρχει ανησυχία ότι θα αυξηθεί το κόστος. Μπορούμε να μιλήσουμε για την κρουαζιέρα στον Πειραιά, Νίκο, από την άλλη πλευρά. Μετά να περιμένουμε. Να μιλήσουμε για την απελευθέρωση της κρουαζιέρας στον τόπο μας. Να μιλήσουμε για το γεγονός ότι ο Πειραιάς, αν όλα πάνε καλά και που θα πάνε καλά, ως λιμάνι αναχώρησης και επιστροφής απόπλου, δηλαδή κρουαζιέρας, με τον επιβάτη 7 μέρες μες στο πλοίο, συν 2 μέρες μπροστά, συν 2 πίσω. Και η Ρόδος και η Κέρκυρα. Θα αναπτυχθεί η Ελλάδα. Η πόσα χρόνια κάναμε να συζητήσουμε να καταργήσουμε το καποτάζ? Οι αγκυλώσεις, ο κρατικισμός δεν οδήγησε στο πρόβλημα. Να σας πω. Να, μισό λεπτό. Όχι. Κάνετε λάθος. Διότι όταν λέμε καποτάζ, τίποτα στη ζωή δεν έχει εμφανιστεί τυχαία. Το καποτάζ είχε ένα στοιχείο προστασίας των μισθών και της απασχόλησης των ελληνικών πληρωμάτων. Δεν είναι έτσι μία λέξη στον αέρα. Δηλαδή, εντάξει, θα χάσουν κάποια λεφτά οι ναυτικοί και θα πάρουν κάποια λεφτά περισσότερα να αυτοί που ασχολούνται το με τον τουρισμό. Χρήματα, αυτή να είναι η ιστορία. Άρη, ένα λεπτό. Κύριε Κυρίτση, εμένα η ένστασή μου είναι ακριβώς αυτό. Ένα πράγμα το οποίο λένε όλοι οι οικονομολόγοι, δεν είμαι οικονομολόγος, άρα δεν είμαι γνώστης, μεταφέρω πράγματα, είναι ότι η οικονομία είναι ένας κύκλος. Ό,τι γίνεται έχει έναν αντίκτυπο. Δεν υπάρχει τίποτα που να δρά μόνο του. Λέτε λοιπόν, θα έχαναν χρήματα κάποιοι ναυτικοί. Και σας λέω, ναι,
αλλά θα έβγαζαν περισσότερα χρήματα κάποιοι καταστηματάρχες. Θα έβγαζαν κάποια χρήματα περισσότερα μικροέμποροι. Γιατί θα είχαμε περισσότερο τουρισμό που θα πήγαινε στα νησιά. Θα χάναμε από κάτι, αλλά ναι, θα κερδίζαμε περισσότερα σε έναν άλλο τομέα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με αυτόν τον προστατευτισμό που λέει θέλω κάτι και δεν θέλω και τα θέλω και το άλλο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Να σας πω, επειδή λέμε για κρουαζιέρα και επειδή λέμε ότι και η Αθήνα δεν έχει πλέον τουρισμό και τα ρέστα. Εάν δεν έχεις δημόσιες επενδύσεις. Από πού θα βρείτε τα λεφτά, κύριε Κυρίτση, αυτό είναι Πειραιός χωματόδρομος, κύριε Βαγγελάτε. Πού θα βρείτε τα χρήματα για δημόσιες επενδύσεις, θα τα δανειστείτε. Άρη, θα μου επιτρέψετε να μείνω σε αυτό. Επιμένετε, εγώ σας το ξαναλέω. Αυτό το τόσα χρόνια είχαμε το καμποτάζ και θέλαμε να προστατεύσουμε τον Έλληνα ναυτικό σύμβολο του ελληνισμού. Ούτε το προστατεύσαμε στο τέλος. Απ' την άλλη μεριά, για να γίνει αυτό, κατά τη γνώμη μου και κατά όλες τις μελέτες και όπως φαίνεται τώρα, χάσαμε σαν χώρα ένα τεράστιο έσοδο. Χάσαμε πάρα πολλά χρήματα που θα γύρναγαν στον Έλληνα πολίτη, στους μικρομαγαζάτορες. Χάσαμε χρόνο, Νίκο. Ναι, πολλά λεφτά και να προστατεύσουμε και δεν προστατεύσαμε και το ναυτικό. Τότε τι κάνουμε τελικά με αυτόν τον κρατισμό. Ο βασικός λόγος για την κρουαζιέρα είναι ότι μόνο σε 2-3 νησιά μπορούν να δέσουν κρουαζιερόπλια, διότι επειδή δεν κάνουμε δημόσιες επενδύσεις, δεν έχουμε ούτε λιμάνια. Στα μισά λιμάνια, στα μισά νησιά, το χειμώνα δεν μπορεί να δέσει το πλοίο. Και άμα φύγει ο άνεργος, κύριε Κυρίτση, άμα φύγει ο άνεργος από την Ξάνθη και πάει να βρει δουλειά στην Κέρκυρα γιατί θα πιάνει κρουαζιερόπλιο, είναι κακό. Πρέπει να κάτσει στην Ξάνθη να πεινάει, αν δεν έχει δουλειά, γιατί δεν πρέπει να αδειάσει την πόλη του. Αλλά αν δεν έχει δουλειά και έχει κάπου αλλού στη χώρα, είναι απαγορευτικό να πάει και να βρει εκεί ένα μεροκάματο. Όχι. Όχι, αλλά γιατί αυτό, αυτό μου λέτε είναι γενικής και διαχρονικής ισχύος. Βέβαια, αλλά εκεί το χάσαμε. Επειδή το λέμε και λίγο, επειδή το λέμε και λίγο εύκολα, δεν ξέρω ποιος από όλους εμάς θα ήταν πολύ διατεθειμένος επειδή είναι... Επειδή βρέθηκε άνεργος να σηκωθεί και να πάει 1000 χιλιόμετρα παραπέρα να δουλέψει, αν αναγκαστούμε να το κάνουμε. Πρέπει να τον κρατήσουμε να μην το πουλάμε και σαν άνεργο και να τον επιδοτούμε για να είναι στο σπίτι του. Έτσι όμως βγαίνει. Δεν βγαίνει, κύριε Κυρίτση. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Τι συνέβαινε. Τώρα, ένα λεπτό παρακαλώ, γιατί θεωρώ ότι αυτό που είπατε, αν με ρωτάτε αν είπα να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, θέλω να σας θυμίσω ότι μιλάτε σε έναν συνάδελφό σας, ο οποίος φωνάζει πολλά χρόνια για το επίδομα ανεργίας. Για να σας το πω έτσι, επειδή το κάνετε προσωπικό. Μην μου λέτε λοιπόν κάτι για δημιουργία εντυπώσεων, κύριε Κυρίτση, γιατί είναι άδικο. Μα δεν επιδοτούμε κανέναν για να κάθεται. Είναι άδικο, είναι μια κακή τακτική. Επιδοτούμε κάποιον για να επιζήσει και τον επιδοτούμε για 3 μήνες. Και του δίνουμε κίνητρο και δουλειά. Και ας πάει και δίπλα στην άλλη πόλη. Του δίνουμε 350 ευρώ. Και ας πάει και δίπλα στην άλλη πόλη, αν είναι το μεροκάματο εκεί. Νίκο, οφείλει να εξηγήσει. Αλλά να μην τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα ως απλά διαλύονται οικογένειες. Οφείλει να εξηγήσει πού θα βρει τα χρήματα για δημόσιες επενδύσεις. Όσο δεν έρχεται αυτή η εξήγηση, τόσο η κοινή γνώμη θα διαρωτάτε. Πού θα βρεθούν τα χρήματα. Θα κλείσουμε εδώ. Να το πω τέταρτη φορά. Να το πείτε μια φορά ακόμα για να κλείσετε εσείς, κύριε. Να το πω τέταρτη φορά. Λοιπόν, τα χρήματα θα βρεθούν πρώτον από την φορολογία αυτών που φοροδιαφεύγουν και δεύτερον. Γιατί πάλι εμάς, ξέρετε, οι επενδύσεις. Όχι, αυτό προσπαθώ να πω. Όχι, είμαστε εμείς, κύριε Κυρίτση. Δεν ξέρω. Όχι, Άρη. Ο κύριος Κυρίτση λέει κάτι. Βάζετε τον εαυτό σας στην κατηγορία των φοροφυγάδων. Όχι, μεγάλος. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα λεφτά του στι λύσει και σπούν. Πού είναι αυτό, Νίκο, πού είναι αυτό. Εκεί που δεν τον βρήκε ο Παπαδοσταντίνο και τον προστάτευε, Άρη μου. Στη μεσαία τάξη είναι αυτό ο πλούτο. Όχι, σε όποια τάξη αν φοροδιαφεύγουν. Σε εκεί που ο Παπακοσταντίνου προστάτευε. Και εκεί που ο λόγος Κούβης προστάτευε. Απλώς να πω κάτι. Από το 1974 και μετά όλες οι κυβερνήσεις λένε δύο πράγματα. Θέλω να πω και τη δεύτερη πήγη επενδύσεων. Πείτε το, κύριε Κυρίτση. Η δεύτερη πηγή επενδύσεων είναι οι συνεργασίες. Γιατί όπως ξέρετε, οι επενδύσεις πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι αμοιβαίως εποφελές. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να έρθει να βάλει κάποια χρήματα δικά του. Θα βάλει και η Ελλάδα κάποια χρήματα δικά του να κερδίσουν και οι δύο. ΣΔΙΤ, επιτέλους ήρθατε στη χώρα των ΣΔΙΤ. Μπράβο, σύμπραξη. Διότι τον χρυσό που τον δώσανε στη Θράκη, τον δώσανε τζάμπα. Την Αγροτική Τράπεζα τη χαρίσανε στο σάλα, του δώσαν και λεφτά. Αυτό είναι διαφορά. Την Οδόνη τη χαρίσανε τζάμπα. Αυτά είναι κρούσματα διαφορά. Δεν τα θέλει κανεί στον τόπο του. Δεν είναι διαφορά. Αυτό είναι διάλυση τη χώρα. Περιγράφεται κρούσματα διαφορά. Η μοναδική μεγάλη δημόσια τράπεζα που έχει όλη την αγροτική γη την έχουμε δανεί σε ένα δίκοπο και περίπτερο. Έγινε ένα διαγωνισμό και τον κέρδισε η Τράπεζα Πειραιώς. Δηλαδή αυτό έγινε. Δεν έγινε κανένα διαγωνισμό. Κανένα διαγωνισμό δεν έγινε. Λοιπόν, ποιο διαγωνισμό έγινε. Θα κλείσουμε εδώ, θα σας ευχαριστήσω. Κανένα δεν έγινε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εμείς θα πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου, γιατί είπαμε ότι όλα αυτά είναι καλά. Υπάρχει όμως και αυτό το σοβαρό θέμα. Η Ιωάννα το έχει πάρει. Θα μου επιτρέψει να το πω έτσι όπως εκείνη αρέσκεται να μιλάει. Παραμάζομαι όλες αυτές τις μέρες με τις αποκαλύψεις της. Να τη δούμε την Ιωάννα. Μακριά μας κάθεσε σήμερα. Καλησπέρα, Ιωάννα. Δεν πειράζει, Νίκο. Οι αποστάσεις δεν καθορίζουν τις αποκαλύψεις.
Πες μας λοιπόν, Ιωάννα, τώρα τι περιμένουμε, γιατί νομίζω ότι το κομβικό σημείο είναι η υπόθεση, η κατάθεση, μάλλον, Διώτη την Δευτέρα. Έχει χαθεί από προσώπου γης ο κύριος Διώτης, έτσι. Κοίταξε, ο κύριος Διώτης από την μέρα που εμφανίστηκε αυτό στο προσκήνιο. Έχει χαθεί, κάτσε ένα λεπτό, συγγνώμη, μην παρεξηγηθώ. Δεν έχει εξαφανιστεί ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι τον ψάχνουν πολλοί να δουν κάτι, να πάρουν κάτι. Ναι, και δεν έχει κάνει κάποια δήλωση μέσω του συνηγόρου του. Δεν έχει, έχει μιλήσει από τη στιγμή που εμφανίστηκε από τις δικαστικές αρχές αυτό το εύρημα που λέει ότι επί των ημερών του υπήρξε αντιγραφή στο αρχείο της λίστας. Και ότι το στικάκι που έχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς δεν είναι εκείνο που έδωσε ο Παπακοσταντίνος τον ίδιον. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι οι εξηγήσεις που αναμένεται να δώσει, πιθανότατα τη Δευτέρα, ενδέχεται και την Τρίτη, αποκτούν εξαιρετικό ενδιαφέρον έτσι όπως έχουν γίνει σήμερα τα πράγματα και έτσι όπως έχουν καθοριστεί από την πορεία των ερευνών. Καθώς ο κύριος Διώτης πρέπει να απαντήσει αν πράγματι η αντιγραφή έγινε από τον, επί των ημερών του και για ποιο λόγο, ποιος την έκανε. Mm-hmm. Τι έγινε το στικάκι του κυρίου Παπακοσταντίνου που ο ίδιος πήρε, αν επιβεβαιώνεται ότι αυτό που έχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς δεν είναι εκείνο που είναι του Παπακοσταντίνου. Και ναι, βέβαια, όλα αυτά έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς την Πέμπτη αναμένεται να συγκροτηθεί η Επιτροπή της Βουλής η Προκαταρκτική για να διερευνήσει τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, το σκηνικό. Εδώ από τώρα το... είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο θα το δούμε και αργότερα γιατί θα συνδεθούμε με τη Βουλή. Ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, η Βουλή καλύτερα να ψηφίσει, έτσι. Είναι λίγο παράδοξο. Ναι, άρα ο κύριος Διώτης από αυτά που θα πει θα καθορίσει σημαντικότατα το πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο εν ώψη της ψηφοφορίας και στη Βουλή. Διότι αν πάρουμε μια υπόθεση εργασίας, αν ο κύριος Διώτης πει ότι το στικάκι Παπακωνσταντίνου υπάρχει και ότι ο ίδιος δεν έκανε την αντιγραφή και πείσει γι' αυτό... Και υποδείξει ενδεχομένως και τον κάτοχό του. Ακριβώς. Θα δούμε ότι το σκηνικό θα έχει άλλη τροπή. Βέβαια, βέβαια. Άρα περιμένουμε και δεν αποκλείονται από τις δικαστικές αρχές ανατροπές αυτή την υπόθεση. Αποκλείουν οι οικονομικοί εισαγγελείς να έχουμε άλλες εξελίξεις από αυτές που έχουμε μέχρι σήμερα. Και να πω κάτι, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Του κυρίου Διώτη η ακεραιότητα δεν έχει αμφισβητηθεί μέχρι τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καταλάβει δημόσια αξιώματα, έχει πολλά χειριστεί. Άρα νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, θα περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον τι πρόκειται να πει ο έμπειρος δικαστής, ο έμπειρος εισαγγελέας. Μην ξεχνάμε, ο κύριος Διώτης είναι πολύ έμπειρος. Δηλαδή ξέρει και πώς θα χειριστεί ακόμα και τη διαδικασία της ανάκρισης, γιατί αυτή ήταν η δουλειά του. Έτσι, δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο. Ναι, βέβαια είναι άλλη θέση του να κάνεις ανάκριση για τους άλλους, Νίκο μου. Προφανώς. Και άλλο να βρίσκεσαι σε αυτή τη δύσκολη θέση. Αυτό που θέλω να πω εγώ και να μεταφέρω ένα κλίμα είναι ότι στο σύνολο του δικαστικού σώματος ούτε η ακυρεότητά του αμφισβητείται, ούτε η εντυμότητά του, ούτε το γεγονός ότι δεν έβγαλε ποτέ ούτε ένα ευρώ, αλλά ούτε και όπως λένε πολλοί σήμερα η παινία του. Διότι είναι από εκείνους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης που ζει πραγματικά μόνο με τη σύνταξη και με κανένα άλλο εισόδημα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωάννα, μένουμε σε αυτά περιμένοντας τον κύριο Διώτη Δευτέρα. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Και θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα το κάνουμε νωρίτερα σήμερα, για να φέρουμε τον Τίμο από τώρα, γιατί μετά έχουμε Ντινόπουλο Στρατούλη και νομίζω ότι δεν πας με τίποτα. Έχει 2-3 πολύ ωραία για να ξεκολλήσουμε. Για λίγο. Λοιπόν, αυτό εδώ. Σούπερ. Αυτό άμα κάτσε, υπήρχε... περίμενε. Πριν το πεις, ναι, να σκεφτούν όσοι το βλέπουν τι μπορεί να είναι μέσα σε αυτό το κουτί που το φορτώνουν στο αεροπλάνο. Τι μπορεί να είναι. Τι μπορεί να είναι. Ρίχτω, γιατί δεν το βρει κανένας. Λοιπόν, άμα υπήρχε αυτό θα είχαμε σωθεί από το στικάκι. Είναι λοιπόν ένας σκληρός δίσκος του 1956, 5 μόλις μεγαμπάιτ. 5 μεγαμπάιτ είναι 5 μεγαμπάιτ. Ζυγίζει μόλις ένα τόνο και κουβαλιέται με αεροπλάνο. Κανονικά. Και είναι της IBM. Και ήταν από τους πρώτους υπολογιστές. Ο πρώτος σκληρός δίσκος σε υπολογιστή της IBM. Αυτό λοιπόν το τέρας, μετά το κάναμε στικάκι. Αυτό το τέρας λοιπόν το κάναμε στικάκι και σε αυτό το στικάκι χώραμε κάποια πράγματα μέσα. Όχι μόνο 5 MB. Μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μια ταμπλέτα η οποία αποκαλύφθηκε χθες. Ναι. Έχει το πάχος ενός χαρτιού, ναι, και υποτίθεται ότι μπορεί να είναι και το μέλλον του χαρτιού.
Αυτό είναι ένα iPad, για να το πούμε έτσι απλά, έτσι. Ένα... Κάνει τα πάντα, γράφει. Κάνει το οτιδήποτε. Δεν έχει κίνδυνο να χαλάσει. Μπορεί να το χτυπά κανονικά πάνω να σου πέσει. Είναι σαν χαρτί, διπλώνει. Έχει το πάγο ενό χαρτιού και διπλώνει. Διπλώνει κανονικότατα. Ναι. Άμα το φέρει κοντά σε ένα δεύτερο, ή μπορεί να γίνει προέκταση μια μεγάλη οθόνη, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δύο διαφορετικά. Ή να το έχει εκεί που διπλώνει όμω, γιατί αυτό είναι το πιο δυνατό. Να, εδώ πέρα ο Κυριούλη θα το κάνει κανονικά. Το δείχνει ότι και καλά, άμα μπορεί να μεταφέρει στα αρχεία. Εδώ πέρα το τσαλακώνει και αλλάζει. Όπως συμπεριφέρει ένα χαρτί κανονικά. Και διπλώνει και το βάζει τσέπη. Διπλώνει και εδώ πέρα. Άμα τσακίσει, τι γίνεται. Παίζει. Δεν παθαίνει τίποτα, δεν τσακίζει. Καλά, στο κάνω εγώ να τσακίσει. Γράφει εδώ πέρα και ναι. Κάπου. Για πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ναι. Το καλύτερο σπίτι στον κόσμο. Έχει θέα. Έχει 6 κρεβάτια, 2 δωμάτια. Και ξεμάλιασμα. Ξεμάλιασμα κανονικά. Είναι από τον διαστημικό σταθμό της NASA. Το βγάλανε το βιντεάκι αυτό, είναι η κυρία εδώ πέρα, η αστροναύτης, η μόνιμος κάτοικος εκεί πέρα πάνω. Και μας δείχνει πώς είναι να μένεις στο διαστημικό σταθμό. Άμα κατέβει θα έχουν δουλειά τα κομματήρια. Κανονικότατα. Έχω κι άλλο ένα. Βραζιλία. Τι άλλο μπορεί να σκεφτούνε. Στη Βραζιλία λοιπόν αποφάσισαν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο για σκύλους ερωτικού περιεχομένου. Ναι. $50 είναι πορνείο για σκύλους. Για να... Κανονικά. 20 συνέβρεσης. Ναι. Και ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να φέρει το σκύλο του, να γνωρίσει μια σκυλίτσα. Αυτός είναι ένας ιδιοκτήτης και να γνωρίσουν τη σκυλίτσα και να κάνουν σκυλάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημίσεις. Και θα πάμε μετά στους σκυλοκαυγάδες. Θα ανοίξουμε και αυτό το μέρος με τον Δημήτρη Καραστεφανίου, όχι για τις επιθέσεις στα σπίτια των δημοσιογράφων, αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγο ξανά, αλλά για μια σύλληψη δεύτερη σε ένα 24ωρο για τρομοκρατία. Τι ακριβώς είναι, Δημήτρη? Λοιπόν, μια 25χρονη γυναίκα, η οποία είναι φοιτήτρια της Φιλοσοφικής, συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι στο Χολαργό, ανάμεσα στο Χολαργό και την Αγία Παρασκευή, για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Πυρήνες Φωτιάς. Είχαν εντοπιστεί αποτυπώματά της στην οδό Ορφέως στο Χολαργό σε παλιά γιάφκα της οργάνωσης, ενώ σύμφωνα με τα νέα στοιχεία βλέπουμε και τα όπλα που εντοπίστηκαν στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Ήταν αυτό το μεταλλικό κουτί που είχε ό,τι βλέπουμε εδώ μέσα, ναι. Λοιπόν, και τις σφαίρες εντοπίστηκαν και εκεί αποτυπώματά της και σύμφωνα με τους αστυνομικούς φέρεται ότι η γυναίκα αυτή είχε μεταφέρει και κρύψει τα συγκεκριμένα όπλα στις 18 Νοέμβρη του 2011, τότε που εντοπίστηκαν τυχαία από έναν πολίτη. Όχι, δεν εντοπίστηκαν τυχαία, νομίζω υπήρχε τηλεφώνημα, αν και κάτι μπορεί να έχει... Να υπάρχει κι άλλο, αλλά ένα εύλογο ερώτημα που έχουμε όλοι οι καχύποπτοι. Ήταν κάποιον να σκάβει και ναι. Παρεπιδημούντες τέλος πάντων ναι. Σε αυτόν τον τόπο. Είναι προφανώς το DNA αυτής της γυναίκας που λέγεται ότι έχει αστυνομία, το έχει γιατί ένα χρόνο βρήκε το κουτί. Γιατί η σύλληψη τώρα, γιατί δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Περίμεναν να στοιχειοθετήσουν κάποια ευρήματα, γιατί έψαχναν, ίσως την παρακολουθούσαν από ότι η μεσαιθέση να γνωρίζω. Είχε συλληφθεί και πριν από 1,5 χρόνο περίπου και είχε αφαιθεί ελεύθερη. Καθώς είχαν εντοπιστεί κάποια αποτυπώματά της σε ένα σπίτι, φαίνεται ότι είναι φίλη του 29χρονου που συνελήφθη στο Σπαθοβούνι και πήρε χθες προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα. Αλλά σας λέω και πάλι, σύμφωνα με την αετρομοκρατική, η κοπέλα αυτή είχε μεταφέρει και είχε θάψει, είχε κρύψει τα συγκεκριμένα όπλα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ούτως ή άλλως τώρα η νεαρή κοπέλα έχει μεταφερθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ενώ αυτή την ώρα γίνεται και επιχείρηση σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Για να δουν αν μπορούν να βρουν κάτι αξιοποιήσιμο οι άνδρες αντιτρομοκρατικής. Έχει ξανανοίξει ένας κύκλος συλλήψεων γύρω από θέματα τρομοκρατίας. Είναι τυχαίο ότι γίνεται τώρα όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά όταν εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οπλισμός δεν ήξεραν που ανήκει. Όταν ταυτοποίησαν κάποια από τα αποτυπώματα που είχαν εντοπιστεί είτε στη Γιάφκα, στη Νέα Ιωνία του Βόλου είτε στο Χαλάνδρι με τον 29χρονο εκτίμησαν οι αστυνομικοί αρχικά ότι πρόκειται για μια νέα ομάδα η οποία φαίνεται ότι θα μπει και πάλι στον ένοπλο αγώνα. Αυτό εκτιμούσαν οι αστυνομικοί και ενδεχομένως είχαν τη στάση αναμονής. Πάντως αυτό που σου λέω Νίκο και είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι είχαν πάρα πολύ κοντά τα συγκεκριμένα άτομα. Υπάρχει ένα ακόμη ορφανό αποτύπωμα και αναμένεται να ταυτοποιηθεί ίσως τις επόμενες ώρες ή ακόμα και τις επόμενες ημέρες. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και ερχόμαστε εδώ για να συζητήσουμε στα υπόλοιπα πολιτικά και οικονομικά. Η Ευγενία Τζόρτζη είναι εδώ. Απόψε ψηφίζεται το φορολογικό νομοσχέδιο. Μια σφαλιάρα ακόμα, μια καμπάνα ακόμα.
θα δούμε τον Γιάννη Σιδέρη, θα δούμε την Αρετή Σιδηροκαστρίτου και τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από τη Βουλή για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Έχουμε τη συζήτηση για το φορολογικό, Αντώνη. Έχουμε και διαφοροποιήσεις και ο κύριος Κακλαμάνης και η κυρία Μπακογιάννη. Ανοιχτά εξέφρασαν ενστάσεις, είπαν όμως ότι θα το ψηφίσουν. Η ψηφοφορία είναι τα μεσάνυχτα. Θα είναι λίγο πιο νωρίς. Πριν από λίγο μάθαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για 4 άρθρα. Αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 10 το βράδυ. Όπως είπες και εσύ, κάποιες διαφοροποιήσεις το μεσημέρι, καταρχάς από τη Δημοκρατική Αριστερά για το άρθρο σχετικά με τις τραπεζικές καταθέσεις. Βεβαίως, μιλήσαμε πριν από λίγο με την κυρία Ξηρωτήρη από τη Δημοκρατική Αριστερά και μας είπε ότι δεν τίθεται θέμα να μην το ψηφίσουν. Διαφοροποιήσεις από το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το άρθρο για την φορολογία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπου εξέφρασε τη δυσφορία του για την μη αποδοχή της τροπολογίας από τον κύριο Στουρνάρα. Η κυρία Μπακογιάννη χαρακτήρισε το νομοσχέδιο αντιανεπτυξιακό, το οποίο όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το ψηφίσουμε, και ζήτησε για το πετρέλαιο θέρμανσης να βρούμε μια λύση τους επόμενους 2 μήνες. Και ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι θα το ψηφίσω για να μην γίνει πάτημα να έχουμε νέα μέτρα σε λίγους μήνες. Ναι. Άρα, έτσι όπως μας τα λες, θα ψηφιστεί ολόκληρο ή υπάρχει περίπτωση έστω και κάτι να μην περάσει? Όχι, όπως είναι τώρα τα πράγματα, δεν περιμένουμε κάποια γκρίνια, σύνταση. Γκρίνια, γκρίνια, αλλά η ψήφος ψήφος, έτσι. Η Ευγενία θα μας δώσει τώρα κάποια ενδεικτικά για το ποιοι είναι αυτοί που από σήμερα και με νόμο, το καινούργιο φορολογικό, την πληρώνουν πιο πολύ. Ευγενία. Ναι, έχουμε τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και μάλλον τους μισθωτούς και δύο αυτούς που έχουν πάνω από 2 παιδιά. Η βασική επιβάρυνση προκύπτει από αυτή την κατηγορία και πάνω, από εισοδήματα 20.000 ευρώ και πάνω, και για αυτούς που έχουν 2 παιδιά. Αυτό είναι και βέβαια το πιο σημαντικό, γιατί ναι, είναι η κατηγορία που έχει μεγαλύτερες ανάγκες, είναι στο πικ των αναγκών της με 2 παιδιά. Και είναι αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Σαμαράς, ας το θυμηθούμε, η μεσαία τάξη. Εννοείται, ναι, το εισόδημα δηλαδή των 20.000, δεν ξέρω. Ξεκινάει, ας το πούμε, ξεκινάει από εκεί αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Αυτό είναι που πλήττεται πιο πολύ. Και επίσης, αυτό που πλήττεται πάρα πολύ είναι αυτό που λέμε οικογένεια. Το λέω γιατί αυτά είναι δομικά στοιχεία, ας το πούμε έτσι, της παράταξης και του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, αλλά αυτή την πληρώνει άσχημα. Ναι, τέλος πάντων, θεωρούν ότι είναι το αναγκαίο κακό. Αυτό έχει πει και ο Στουρνάρας. Έχει τεθεί και ένα θέμα, βέβαια, στη Βουλή με την Επιστημονική Επιτροπή που έχει θέσει θέμα αντισυνταγματικότητα σε σχέση με την υπέρμετρη φορολόγηση. Και η Κατερίνα Κρυβόπουλη κοντά μας. Καλησπέρα. Ελευθέρων επαγγελματιών. Καλησπέρα. Και αυτό είναι αλήθεια. Προκύπτει από την κάρτα που είδαμε προηγουμένως. Δηλαδή, μέσα από τις διαφορετικές φορολογικές κλίμακες, οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε σχέση με τους μισθωτούς έχουν μια πολύ μεγάλη διαφορά στο φόρο. Βλέπουμε εδώ ότι είναι 2.950 ευρώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε ξεχωριστές φορολογικές κλίμακες για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Η μεγάλη φόρο διαφυγή στους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχει ο μισθωτός. Πολύ λίγα περιθώρια έχει. Η κλίμακα, να θυμίσουμε ότι για τους ελεύθερους είναι 26% μέχρι 50.000 ευρώ και 33% από τα 50.000 ευρώ και πάνω. Βέβαια, τα 50.000 είναι πλέον ένα δισεύρωτο νούμερο. Mm-hmm. Αν θυμηθούμε και τα μέσα δηλωθέντα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών όλα τα τελευταία χρόνια. Οι μισθωτοί έχουν τρεις κλίμακες, 22%, 32% και 42% και έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ, η οποία μειώνεται πάνω από τα 25.000 και εκμηδενίζεται ουσιαστικά στα 42.000, στα εισοδήματα των 42.000 ευρώ. Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές, ίσως μέσα από αυτό προκύπτει μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε και βλέπουμε. Έχουμε επίσης τα ακίνητα, που είναι ένα πολύ σημαντικό, την υπεραξία των ακινήτων. Ναι. Έχουμε την τελική διάταξη που αφορά όλες τις αγοροπολισίες που θα γίνουν από τον Οκτώβριο του 2013. Έχουμε ένα ιωνία φορολόγητο τα 25.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα διακρατηθεί για 5 χρόνια. Και από εκεί και πέρα έχουμε συντελεστές οι οποίοι θα επιβάλλονται πάνω στην υπεραξία που προκύπτει μεταξύ αγοράς και πώλησης και θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες έναν επιπλέον φόρο. Και υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό. Οι αγορές με κάρτα. Ναι. Πες μας γι' αυτό, γιατί. Οι αγορές με κάρτα είναι πρόθεση, αλλά ελπίζουμε αυτή τη φορά να αποτελέσει βάσιμη πρόθεση της κυβέρνησης, δηλαδή να εκφραστεί στο επόμενο νομοσχέδιο. Προβλέπονται κίνητρα, μάλλον σκέπτονται
κίνητρα για να κάνει κάποιο χρήση τη κάρτα του. Να σημειώσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει πιστωτική κάρτα κάποιο. Μπορεί να έχει χρεωστική κάρτα. Αυτή δηλαδή που σηκώνει. Μια κάρτα μετρητών. Από το ATM. Άρα δεν ψηφίζεται απόψε αυτό. Όχι, δεν ψηφίζεται απόψε. Αυτό που ισχύει μέχρι στιγμή είναι ότι όλε οι συναλλαγέ πάνω από 3.000 ευρώ θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω επιταγή. Ήταν 1.500 και το πήγαν 3. Ακριβώ. Τώρα σκέφτονται να το ξαναγυρίσουν στα 500. Να με συγχωρεί. Αλλά είναι ένα τελείωτο ραβεξίλο, ναι. Τώρα, βέβαια, ποιο έχει να πληρώσει να κάνει αγορέ 500 ευρώ, πάλι είναι ένα ερώτημα. Ουσιαστικά είναι μεγάλε αγορέ, μόνο για οικιακό εξοπλισμό. Δηλαδή, ό,τι αφορά τη Λιανική, δεν είναι μεγάλε αγορέ, αλλά είναι χρήσιμο να μπει και αυτό και μακάρι είναι χρήσιμο να γίνει. Μακάρι να γίνει. Με κίνητρο, δηλαδή πιο την μείωση του ΦΠΑ. Αυτό είναι στι σκέψει και μακάρι να γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμεί τώρα συνέχεια να δούμε τα υπόλοιπα και την ιστορία, ξεκινώντα από το τι συμβαίνει γύρω από τις επιθέσεις των δημοσιογράφων, κατά των δημοσιογράφων και την δημοσκόπηση. Αυτά είναι τα δύο θέματα που μπλέκουν την επικαιρότητα σήμερα. Μπορούμε να δούμε το γραφικό απλά για να θυμίσουμε αυτές τις επιθέσεις που έγιναν τα ξημερώματα από τις περίπου 3.30 μέχρι τις 5 παρά, με τις επιθέσεις σε σπίτια 5 γνωστών δημοσιογράφων. Απόλυτο συμβολικά τα χτυπήματα και όπως είπαμε δεν είχε και κανένα νόημα το ποιοι θα ήταν οι δημοσιογράφοι. Έπρεπε να γίνει για να γίνει. Με τους Γιώργο Οικονομέα, Χρήστο Κόνστα, τον Αντώνη Σκυλάκο και τον Πέτρο Καρσιώτη να είναι στο και στόχαστρο. Και τον Αντώνη Λιάρο. Και τον Αντώνη Λιάρο, σωστά. Τι λες, Κατερίνα? Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όχι με την έννοια ότι φυσικά σε κανένα δεν αρέσει. Μου είναι περίεργο, μη σου πω και ύποπτο τώρα και φανεί συνωμοσιολογία, αλλά φοβάμαι κινήσεις οι οποίες, ξέρεις, πυροδοτούν μια κατάσταση σε μια άλλη κατεύθυνση, προσπαθώντας να φτιάξουν μια άλλη ατζέντα. Είναι περίεργη, είναι περίεργη, πραγματικά είναι περίεργο χτύπημα αυτό. Δεν είναι, το έχουμε συνηθίσει έτσι. Θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. Έχω πολλές απορίες, δηλαδή. Έχω μια διαφορετική άποψη. Γι' αυτό με βλέπεις αμήχανη κιόλας, μπορώ ναι, να σου πω. Ναι, Γιάννη, έχω μια διαφορετική άποψη. Τα κυκλώματα αυτά που κάνουν τέτοιες ενέργειες δεν χρειάζεται να λειτουργήσουμε με καχυποψία και ως προβοκάτσια. Είναι κυκλώματα που ζουν στο δικό τους πολιτικό κόσμο. Γιατί, βρε Γιάννη, ποια είναι τα κυκλώματα, τα ξέρεις εσύ με σιγουριά? Όταν λέω κυκλώματα, οι κύκλοι. Τι είναι αυτοί οι κύκλοι, ξέρουμε. Μπορεί να είναι οι αντιεξουσιαστές που θεωρούν ότι οι δημοσιογράφοι δηλαδή αυτοί είναι θεσμικοί. Όλοι μας είμαστε καθεστοντικοί και αποσκοπούμε στο να κατασυγάσουμε τις ανησυχίες του κόσμου. Εγώ πάντως θα επιμείνω, το είπα Γιάννη. Υπάρχει τέτοιος κόσμος. Το είπα και στην αρχή. Απλά το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να, από ένα συμβολικό χτύπημα μπορεί να έχουμε κάτι σοβαρότερο καμιά φορά. Έγινε στη Μαρφίν. Εγώ το είπα και στην αρχή. Αυτοί που υποστηρίζουν την ελευθερία της διακίνησης των ιδεών μπορεί και που υπερασπίζονται και σωστά το άσυλο, για να υπάρχει αυτή η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, δεν μπορεί να χτυπούν αυτούς που έχουν μια άποψη που ενδεχομένως είναι τελείως διαφορετική από τη δική τους. Και δημοσιογράφους χτυπούσαν και εφημερίδες έκαιγαν στη δεκαετία του 60 οι ακροδεξιοί. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω είναι μπερδεμένο πολύ, πάρα πολύ. Άρα τι λες? Κοίταξε, συμφωνώ ότι είναι μπερδεμένο και περίεργο. Δεν ξέρω, είμαι και εγώ μπερδεμένη σε σχέση με τα πρόσωπα που τους συναδέλφους μας, τους οποίους έβαλαν τα γκαζάκια. Νομίζω δεν έχει καμία σημασία. Ήταν μια σημασία επιλογή για γιατί μένα. Αυτούς βρήκαν, σε αυτούς πήγαν. Ναι, για τον εξής λόγο, ότι κάποιοι για κάποιους λόγους τους έστειλαν εκεί ή αποφάσισαν να πάνε εκεί. Αύριο θα είναι κάπου αλλού. Προφανώς. Εγώ θέλω να θυμίσω μια φράση του Ρουσόπουλου περί αυτορύθμισης των δημοσιογράφων και να πω το εξής, ότι αν παρατηρήσεις μέσα στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα επιθέσεων από δημοσιογράφους σε δημοσιογράφους. Κάθε μέρα. Αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά, επειδή το έχω υποστεί με το χειρότερο τρόπο και τελευταία, με τρομερή κακοποίηση. Εντάξει, μην κάνουμε προσωπικές προβολές. Νομίζω ότι χάνουμε το στόχο. Στοχοποιούνται άνθρωποι. Εγώ δηλαδή, θα πω ένα πράγμα. Σήμερα
στοχοποιήθηκαν ανεξ λόγου και αιτίας. Ο καθένας που λέει την άποψή του δημόσια και επώνυμα μπορεί να κρυθεί. Και καλώς θα κάνει και να επικριθεί. Πολύ καλώς θα κάνει να επικριθεί. Επιβάλλεται να κρίνεται. Να κρίνεται και να επικρίνεται. Άλλο είναι αυτό και άλλο τούτο εδώ που βλέπουμε. Δεν μιλάω για κρίσεις. Το λέω γιατί νομίζω ότι ο παραλληλισμός που κάνεις δεν έχει. Για κρίση και σχόλια. Δεν είναι σωστός, δεν έχει βάση. Μιλάω για επιθέσεις. Σήμερα άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Επιτέθηκαν με γκαζάκια στους συγκεκριμένους. Αύριο θα επιτεθούν. Πάντως εμένα με έναν δεν άλλο μου τρόπο. Κάνει αυτό ούτε αυθόρμητο, ούτε κινηματικό. Ούτε εμένα μου κάνει αυτόρμητο. Είναι πολύ περίεργο. Πάνω σε αυτό λοιπόν τώρα έρχεται, όχι πάνω σε αυτό, ξέχωρα από αυτό για να μην τα μπλέκουμε, έρχεται και η δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Sky χθες το βράδυ και έρχεται και η σημερινή συνέντευξη Τσίπρα στον Real, που νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη. Ναι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται σε κάποια πράγματα πιο σαφής και συγκεκριμένος και διαφοροποιημένος ενδεχόμενος. Και διαφοροποιημένος σε θέματα. Ο Τσίπρας αναφέρθηκε και τοποθετήθηκε σε θέματα που ήταν ταμπού ή θα μπορούσαν να χαρακτηρίζονται ταμπού μέχρι τώρα. Και αυτό είναι επειδή έχουμε ένα απόσπασμα και θέλω να το ακούσουμε, νομίζω ότι πιθανώς, ερμηνεία είναι αυτό, αφορμή είναι αυτό το οποίο και η χθεσινή δημοσκόπηση δείχνει, αλλά με τόλμη είναι αλήθεια, ο κύριος Τσίπρας το παραδέχτηκε σήμερα και δεν συνηθίζεται από ηγέτες αντιπολίτευση να το παραδέχονται. Είπε, υπάρχει μια στασιμότητα στη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε το απόσπασμα. Δεν αρνούμε ότι έχει καταγραφεί, όχι στις δημοσκοπήσεις, το αισθάνομαι, μια τάση, θα έλεγε κανείς, στασιμότητας όσον αφορά τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Η μεγάλη προσδοκία που είχε δημιουργηθεί και σε εμάς και σε μεγάλο μέρος του λαού ότι θα καταφέρουμε να εμποδίσουμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην ψήφιση των μέτρων, θέλω να πιστεύω προσωρινά, αλλά υπήρξε μια διάψευση αυτής της προσδοκίας. Δεν συνηθίζεται η ηγέτης να το παίρνει πάνω του. Όχι, έχει μια γενναιότητα. Δηλαδή το λέει και το παίρνει και πάνω του. Και λέει δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, το αισθάνομαι. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν τα ακούω συχνά. Όχι, δεν τα ακούω συχνά. Από την άλλη πλευρά. Αυτοκριτική ούτε ως ανάλυση. Από την άλλη πλευρά είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Και εξηγήσιμο πάντως. Δηλαδή. Δηλαδή, αφενός το κλίμα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή μετά τις αποφάσεις του Eurogroup, ασχέτως τώρα τι ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα, έτσι από τα σενάρια τετρομοκρατικά με τα οποία βαρδίζουμε όλοι μας και οι πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωση συχνά την κοινωνία. Μην υποτιμάμε και το ψυχολογικό παράγοντα, έτσι, δηλαδή λίγο μετά τις γιορτές, αρχές του καινούριου χρόνου. Εκτός όλων των άλλων, των αντικειμενικών γεγονότων που υπάρχουν, και αν θέλετε να τα πούμε, αν έχουμε το χρόνο. Αλλά ξέρεις, είναι και η ψυχολογική παράμετρος, ρε Νίκο μου. Λες, αρχή είναι, ας τα δω και λίγο καλά τα πράγματα. Εγώ εντυπωσιάζομαι. Η αλήθεια είναι λοιπόν. Ναι, τι. Και θα σου πω γιατί. Εντυπωσιάζομαι, το λέγαμε και νωρίτερα, γιατί όταν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει τόσο σκληρές περικοπές. Ναι, θα έλεγα τώρα. Εμείς τις λέγαμε. Και αυτή η κυβέρνηση ανεβάζει ποσοστά, γιατί εδώ εμφανίζονται όλα τα κόμματα της να ανεβάζουν ποσοστά, ναι. Και η Νέα Δημοκρατία πολύ ξέρεις παραπάνω. Ποια είναι η διαφορά και την οποία εγώ επισημαίνω. Ναι, ή κάτι λάθος κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πω ολόκληρο, ή κάτι λάθος πολύ κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή κάτι άλλο στην κοινωνία συμβαίνει που δεν το έχουμε αντιληφθεί. Εγώ έχω μια πρώτη εξήγηση που λέει ότι τα μέτρα ναι, μεν ψηφίστηκαν, αλλά δεν τα έχουμε δει. Το κρίσιμο διάστημα θα είναι στο τέλος του Ιανουαρίου και στις επόμενες μετρήσεις, αρχές Φεβρουαρίου. Ψηφίστηκαν με τα πιο σκληρά μέτρα και το τρίτο μνημόνιο. Η εφαρμογή τους όμως αρχίζει τώρα. Μία παράμετρος είναι αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη σαφώς έχει ένα πρόβλημα σοβαρό ως προς την ταυτότητά του. Ναι. Σε σχέση με την κυβερνησιμότητα πια, έτσι. Η κατάσταση είναι ισοδύναμη τώρα, 28,5 με 29. Είναι όχι, η τάση κοιτάμε. Νομίζω τα νούμερα έτσι. Δεν έχουν καμία σημασία. Δεν έχουν η τάση, καμία, ακριβώς. Η τάση είναι το θέμα. Γιάννη, τι λες εσύ. Εγώ λέω, θα συμφωνώ καταρχάς με την Κατερίνα, αλλά δεν είναι το θέμα των γιορτών. Είναι βασικά η συμφωνία που έγινε και έδωσε κυβερνησιμότητα. Ναι, αλλά τα μέτρα τώρα δεν ξέρω αν δεν τα έχουμε δει. Δηλαδή το πετρέλαιο, μια χαρά το έχουμε δει. Μια χαρά δεν το έχουμε. Δεύτερο,
Θεωρώ, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θεωρώ ότι είναι αστοχίες οι θέσεις που έχει για τη Βίλα Μαλία, για το θέμα, για το ότι κάνει τόση φασαρία για τη Βίλα Μαλία. Είναι εγγενές στοιχείο της ιδεολογίας του. Θεωρεί ότι είναι κινηματικές πράξεις, δικαίωμά του, και ο Τσίπρας έχει επενδύσει, και θυμάμαι μια φορά σε μια κεντρική επιτροπή με τον Μακαρίτη, τον Παπαγιαννάκη, που είχαν διαξηφισμό επί του ποιος είναι πιο κινηματικός, και η αριστερά του Τσίπρα θα πρέπει να είναι κινηματική. Κάπου εκεί εμπλέκει το πράγμα. Τότε δεν ήταν όμως η κατάσταση κυβερνησιμότητας στο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσική συνέπεια που υποστήριξε αυτά τα κινήματα. Συγγνώμη, απλά τα εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία και απευθύνεται στο μέσο νοικοκυρέο λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σοβαρότητα. Εγώ άκουσα τον Τσίπρα, άκουσα τον Τσίπρα να λέει σήμερα για πρώτη φορά με τόσο καθαρό τρόπο ότι αν υπάρχει ανομία, αν υπάρχει παρανομία, να πάμε να την πατάξουμε. Και αναφέρομαι στον Νίκο μου, γιατί ο Τσίπρας, με τέτοιο σαφή τρόπο, δεν θέλω να πω ότι παλιότερα υποδάβλησε την παρανομία. Το διευκρινίζω για να μην βρεθεί κάποιος κακοπροαίρετος να το παρερμηνεύσει. Αλλά είναι μια πολύ σαφής τοποθέτηση. Ναι, αλλά κάνουμε μια αφαίρεση. Αντίθετη με αυτά που ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες και από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κάνουμε μια αφαίρεση. Μιλάμε για τον Τσίπρα. Δεν είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι του Τσίπρα όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ. Όχι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας, Δρεγιάννη. Η Νέα Δημοκρατία με τα χουντικά του Καραμαλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 13 ιστορίες. Εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο η Κατερίνα. Έχει διαδικασίες. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και να συνυπολογίσει τις γνώμες των κυβερνήσεων, τον κύριο Δινόπουλο και τον κύριο Στρατούλη. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι κυβερνητικό κόμμα, είναι στα πρόθυρα εξουσίας. Μια και έχουμε τον κύριο Στρατούλη, θα σας πω ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να πει στον κύριο Στρατούλη μη μιλάς και μιλες τέτοια, γιατί ο κύριος Στρατούλης εκπροσωπεί μια τάση, αυτή η τάση έχει ιδεολογική συγκρότηση και ο κύριος Στρατούλης είναι στέλεχος βγαλμένο μέσα από το μαζικό χώρο που έχει καταπονομή. Όχι ο Τσίπρας. Ο ίδιος δεν μπορεί να πει στον Στρατούλη να σταματήσει, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να το πει ο Τσίπρας, γιατί δεσμεύεται από τις καταστατικές διαδικασίες. Μα ο Στρατούλης δεν είναι απέναντι από τον Τσίπρα, βρε Γιάννη. Μην μιλάμε εκ μέρους του. Ο Στρατούλης είναι εδώ ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μας τώρα πού βραχνιάσατε. Πού βραχνιάσατε. Ήταν παράδειγμα, κύριε Στρατούλη. Πού βραχνιάσατε, κύριε Στρατούλη. Ότι δεν είναι αρχηγικό κόμμα εννοούσα, όπως ήταν παλιά τα άλλα κόμματα. Δεν το πιστεύω. Ο Στρατούλης, εν πάση περιπτώσει, εκπροσωπεί εδώ το ΣΥΡΙΖΑ και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν βγαίνει δημόσια, αυτές τις θέσεις υποστηρίζει. Τώρα, το τι διάλογο έχουμε εμείς εσωτερικό στο κόμμα μας για το ένα ή το άλλο ζήτημα, με γεια μας, με χαρά μας, που είμαστε δημοκρατικό κόμμα και τον έχουμε. Να αρχίσουμε από εσάς τώρα, ο κύριος Δινόπουλος, αν μας το επιτρέψει. Αυτή τη στασιμότητα, λοιπόν, που την είπαμε με γενναιότητα, την παραδέχτηκε και ο κύριος Τσίπρας σήμερα και εμφανίζεται και σαν τάση στις δημοσκοπήσεις. Από ότι η χθεσινή της Public Issue είναι μία, είχαμε και στο Newsit μία πριν από μερικές μέρες της ΑΛΚΟ, η οποία περίπου τα ίδια έδειχνε και υπήρχαν και σε εφημερίδες κυριακάτικες εκείνη την εβδομάδα που έδειχναν περίπου τα ίδια και άλλες. Πού την αποδίδεται, κύριε Στρατούλη? Κοιτάξτε, δείτε, καταρχήν δεν τρελαινόμαστε εμείς με τις δημοσκοπήσεις και είδατε ότι επί 4 μήνες μας είχαν πρώτους όλες οι δημοσκοπήσεις και δεν βγήκαμε να σπεκουλάρουμε για αυτό το πράγμα. Και τότε λέγαμε είναι μια αποτύπωση της στιγμής, τις παίρνουμε υπόψη να δούμε κάποιες προσαρμογές στην τακτική μας. Μου λέτε τώρα, θυμάμαι καλά, εκλογές ζητάγατε, αλλά αυτό είναι άλλη στιγμή. Εκλογές και τώρα ζητάμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο πολιτικό σκηνικό, μισή μονάδα πάνω, μισή κάτω. Δεν νομίζω και εσείς το πάντως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είπε σήμερα ότι δεν είναι η δημοσκοπής, εγώ ο ίδιος διαπιστώνω μία στασιμότητα. Ναι, κοιτάξτε, δείτε, εμείς έχουμε, επειδή παίρνουμε υπόψη και τις δημοσκοπήσεις για ζητήματα τακτικής μας, υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες αγωνιστικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Και ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το πίνα υπάρχει στον πρωί. Πίνα υπάρχει στον κόσμο. Παρότι υπάρχει πίνα, παρότι υπάρχει κρύο, παρότι υπάρχουν αυτοκτονίες. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι κινητοποιήσεις? Αυτό είναι η αποτυχία σας. Κύριε Στρατούλη, κατά τη γνώμη σας. Δεν υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, οξυγόνο, παίρνει από αυτές. Γιατί δεν υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας? Ναι, θα σας πω, κύριε Κρυβοπούλου. Συγχωρήστε, πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν. Κύριε Στρατούλη, αυτό που μου λέτε, θέλω να σας πω. Και γιατί δεν τις τροφοδοτήσατε εσείς, κύριε Στρατούλη? Υπό μία ερμηνεία μοιάζει και εξαιρετικά συγκυριακό. Δηλαδή, δεν έχετε πείσει τον κόσμο για την άποψή σας. Και άμα έχει κινητοποιήσει και τον παίρνει η δυναμική της, λέει ΣΥΡΙΖΑ. Άμα δεν έχει κινητοποιήσει, τότε λέει Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να τη δεχτώ εύκολα αυτή την ερμηνεία. Η εκτίμησή μας εμάς αυτή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει οξυγόνο, ανάσες και δυναμική όταν ο λαός κινητοποιείται για τα προβλήματά του. Και όταν κινητοποιείται για να αντισταθεί σε αυτές τις βάρβαρες πολιτικές του μνημονίου. Κύριε Στρατούλη, νιώθετε ότι δεν μπορείτε να κινητοποιήσετε το λαό? Κύριε Σιδέρη, όμως αυτό δεν σας ρωτάω, γιατί παίρνετε οξυγόνο από τις κινητοποιήσεις. Εσείς μπορείτε να τροφοδοτήσετε κινητοποιήσεις ή δεν σας ακούει ο λαός? Μα θα το πω και αυτό. Το δεύτερο το ζήτημα
Εκτιμάμε βέβαια ότι κινητοποιήσεις θα υπάρξουν και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλες. Άκουγα πριν την κυρία Κρυβοπούλου, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι και η δική μας η ανάλυση. Οι συνέπειες των πολιτικών του Τρίτου Μνημονίου είναι από 31 Γενάρη μέχρι 1η Φλεβάρη, που είναι οι δραστικές μειώσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στα κοινωνικά επιδόματα και ο φορολογικός νόμος, ο φορομπηκτικός. Το πετρέλαιο θέρμανση πάντως 80% έχει πέσει από την αρχή της χειμερινής περίοδου. Και είμαι πραγματικά αγανακτισμένος, σας διαβεβαιώνω, κύριε Παγκελάτο, γιατί σήμερα ο κύριος Θέλω να πω δηλαδή ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο έντονες και θα είναι από τις 31 Ιανουαρίου, αλλά μην κάνουμε σαν να μην υπάρχουν μέχρι τώρα. Υπάρχουν, και είναι πολύ χοντρές, είναι οι δραματικές. Και σας λέω, είμαι πολύ αγανακτισμένος, πάρα πολύ αγανακτισμένος, που ο κύριος Τουρνάρας σήμερα απέρριψε τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραφε και εγώ για να μειωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για το ΣΥΡΙΖΑ λέω. Για το ΣΥΡΙΖΑ λέω και εγώ. Ότι έκανε παρέμβαση υπέρ των πολιτών, κατέθεσε τροπολογία να μειωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να ανεσάνουν, να σταθούν οι Έλληνες. Κύριε Στρατούλη. Και την απέρριψε η κυβέρνηση. Θέλετε και αυτό που σας ρώτησε, κύριε Στρατούλη. Μα θα σας το πω και αυτό. Αυτό θα πω. Δεν κρύβουμε τίποτα. Και το δεύτερο, κοιτάξτε, δείτε, είναι σαφές ότι εμείς πρέπει να εργαστούμε πιο εντατικά, να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι η μόνη εναλλακτική πρόταση στο μνημόνιο είναι η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι σαφές και από τις έρευνες τις τελευταίες της κοινής γνώμης ότι έχουμε πολύ μπαλί να ξάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, δεν κλείνουμε τα μάτια μας σε τίποτα. Παίρνουμε υπόψη τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Μία δημοσκόπηση είναι, δεν αμφισβητούμε την κυρότητά της. Δεν είναι μία, είπα ότι είναι περισσότερες, αλλά τις αφήνω στην άκρη, γιατί για μένα είναι πιο σοβαρό το ότι με ευθύτατο τρόπο, και δεν το έχουμε συνηθίσει, θα το λέω πολλές φορές, βγήκε ο ίδιος ο Τσίπρας σήμερα και είπε: το αισθάνομαι εγώ, δεν χρειάζομαι δημοσκόπηση. Νομίζω και εγώ με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια σας είπα αυτά τα δύο πράγματα. Ωραία. Διαφορά δεν την κάνει το 28,5 και το 29, και πρώτος να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι το ίδιο θα συζητάμε. Ακούσουμε λίγο και τον κύριο Τινόπουλο. Το σχόλιο για αυτό το καινούριο τοπίο. Εγώ, κύριε Βαγγελάτο, δεν είμαι ευχαριστημένος από τη δημοσκόπηση. Διότι αντίπαλος αυτής της κυβέρνησης δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα τυχοδιοκτικό πολιτικό συνοθήλευμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει ξεφουσκώσει στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, κύριε Τινόπλε, το πρόβλημα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου. Ο κύριος Στρατούλη μιλούσε χωρίς να διακόπτεται. Όχι, και εγώ θα σας διακόψω και θα μου το επιτρέψετε. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου. Σας απαντάω από το 27-28% του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να λέτε τι κάνει. Δεν αμφισβητώ ότι είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά όταν κάποια στελέχη του λένε ότι έχουν στο σπίτι του τον Τσελεμεντέ του Αναρχικού, κάποια άλλα λένε ότι έχουν στυλιάρια, κάποια άλλα αποκαλούν τα Σκόπια Μακεδονία, κάποια άλλα θέλουν να επιστρέψουν στη Δραχμή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα συνοθήλευμα πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Με αυτή την έννοια το λέω. Πάντως, και επαναλαμβάνω. Διαφορετικές απόψεις και στη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν και στο Πασόκ υπήρχαν. Δεν τα λέγαμε. Κύριε Δημοπλέ, με αυτή την έννοια μπορεί να μπει κανείς. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Αν δεν με αφήνετε να μιλήσω, νομίζω ότι. Βρεθήκαμε άνθρωποι να διακόψουμε τον Τινόπουλο. Αυτό και μόνο είναι είδηση. Όχι. Σέβομαι ότι ο φίλος μου, ο κύριος Στρατούλης, είναι και βραχνιασμένος, άρα δεν θα έχουμε αντιπαράθεση έτσι. Διότι έχει όντως πρόβλημα με τη φωνή του. Το βάζετε λοιπόν, το κάνετε και στοίχημα αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη φωνή. Άμα θέλει, μπορούμε να αρχίσουμε. Σα λέω λοιπόν. Για να έρθω στην ουσία τη απαντήσεώ μου, στην όποια τέλος πάντων ουσία, σα λέω ότι με έναν τέτοιο ΣΥΡΙΖΑ εμεί. Δεν είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, πιστέψτε με. Και σας επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει ξεφουσκώσει δημοσκοπικά, τον έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Μήπως είναι λίγο υπερφύαλο αυτό που λέτε. Μήπως είναι λίγο υπερφύαλο. Πρόβλημά μας και αντίπαλός μας, μάλλον, είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κύριε Δινόπουλε, είναι αξιωματική αντιπολίτευση από εκλογές. Αφήστε τώρα, τελειώσει, έχει δίκιο. Έχουμε πάει όλοι απέναντί του. Είναι λογοτεχνική ατάκα. Γιάννη, ένα λεπτό. Είναι λίγο υπεροπτικό, κύριε Δινόπουλε, γι' αυτό προκαλείται. Σας επαναλαμβάνω ότι εγώ. Ότι εμείς δεν θεωρούμε πολιτικό αντίπαλό μας τον ΣΥΡΙΖΑ. Να, το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεφουσκώσει, τον ΣΥΡΙΖΑ τον πήρε χαμπάρι ο κόσμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι η μόνη περίπτωση. Εδώ μας λέγανε, ότι η κυβέρνηση θα πέσει πριν από τα Χριστούγεννα. Τώρα λένε ότι θα πέσει πριν από το Πάσχα. Ονειρεύονται να ξυλώνουν πεζοδρόμια, πας και πάρουν καμιά μονάδα. Εμάς αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Και εκεί πέρα, κύριε Βαγγελάτο, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που μέχρι στιγμής έχουμε αντιμετωπίσει και την ακρίβεια και την ανεργία. Βεβαίως έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Ο Σαμαράς κατάφερε και κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, κράτησε την Ελλάδα με το κεφάλι πάνω από το νερό. Όμως, εάν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως σας προανέφερα, την ακρίβεια, την ανεργία και πολλά άλλα προβλήματα, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει
αυτή η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου. Γιατί κύριε Αντινόπουλε, δεν έχει, ο κόσμος τι να τις κάνει τις δημοσκοπήσεις, τι να την κάνει τη μισή μονάδα που είμαστε μπροστά, όταν αυτή τη στιγμή μπορεί να παρακολουθεί το φιλόξενο δελτίο σας και να παγώνει. Γιατί άρα, δεν λοιπόν, έχει τα προβλήματα μας είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Άμα θέλετε να μην παγώνει πολύ πάντως. Και εκεί πέρα θα δώσουμε αγώνα. Μην αυξήσετε το ρεύμα κι άλλο. Αγώνα, δεν το αυξάνετε θα τώρα. Αγώνα, και θα παγώσει πιο πολύ. Και οι υπουργοί και εμείς οι βουλευτές για να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ας πάνε να δουν τι θα πούνε στον κύριο Σόιμπλερ. Αλήθεια, στον κύριο Σόιμπλερ τι θα πείτε κύριε Στρατού. Αν σας ρωτήσει για τη Βίλα Μαλία θα του πείτε. Για τα ζάπια κύριε Αντινόπουλε. Πότε θα κάνετε αυτοκριτική για τα ζάπια. Που είναι αυτά που θέλει να ακούσει. Αυτά που θέλει να του πει ο ελληνικός λαός. Αυτά θα πούμε εμείς και στο Σόιμπλε και στον καθένα Σόιμπλε. Εσείς ήσασταν στην Αργεντινή και στη Βραζιλία και τους λέγατε μερκελιστές. Και τώρα πάτε και προσκυνάτε τον Σόιμπλε. Δηλαδή, γιατί τον προσκυνάει. Η καταξίωση της Κολοτούμπας. Κύριε Αντινόπουλε, μπορεί να κρίνεται εξιδίων. Κύριε Αντινόπουλε, τώρα σε βαθμό. Κάτι είπε για τα τέσσερα ο κύριος Νικολόπουλος. Καταλάβατε, ίσως εξιδίων κρίνοντας. Δεν ξέρω τι λέτε, ίσως, τον κύριο λέω κάτι δηλώσει έκανε ο κύριο Νικολόπουλος. Δεν λέγατε για μερκελιστές. Εσείς δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν λέγατε ότι θα καταγγείλετε μονομερό στο μνημόνιο. Ναι, απαντώ. Λοιπόν, απαντώ και τώρα πάτε και προσκυνάτε τον Σόιμπλε. Ακούτε να δείτε. Λοιπόν, κρίνεται εξιδίων. Δηλαδή αυτό δεν είναι Κολοτούμπα, κύριε Στρατούλη. Επειδή είστε υποτελεί στον κύριο Σόιμπλε. Στον κύριο Σόιμπλε, ο κύριο Τσίπρα θα πει αυτό που λέει παντού. Που είπε και στην πρόεδρο τη Βραζιλία και τη Αργεντινή και θα πει αύριο και σε άλλε σημαντικέ προσωπικότητε του πλανήτη. Ότι μνημόνιο και ύπαρξη και ανάπτυξη και ελπίδα για την Ελλάδα δεν υπάρχουν. Μα κύριε Στρατούλη, όταν λέτε ότι για να ανέβετε δημοσκοπικά θα βγάλετε τον κόσμο στου δρόμου για να ξυλώνουν πάλι πεζοδρόμια. Κύριε Αντινόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ σα θυμίζω. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Κύριε Αντινόπουλε, όταν λέτε εσεί ο ίδιο έχετε πει ότι έχετε στην άδεια στο σπίτι. Λίγο. Τι να σα πω τώρα. Ένα λεπτό, Κατερίνα. Και περιμένετε και μετά λέτε γιατί κάθετε στι δημοσκοπήσει. Οι τηλεθεατέ σα ακούσαν πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε τη συζήτηση πιο ήρεμη. Έχετε δημιουργήσει μια ακροδεξιά ατζέντα. Μην την κάνετε προσωπική αντιπαράθεση. Και νομίζετε, όχι δεν λέω προσωπικά, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία και το επικοινωνιακό της επιτελείο. Έχετε εσείς είσαστε υπέρ, μια εσείς να σας ρωτήσω κύριε Στρατούλη μου. Τώρα για τη Βίλα Αμαλία ποια είναι η θέση σας. Τώρα μιλάω εγώ. Λέω, γιατί το γύρισε ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Σας, μια ακροδεξιά ατζέτα γιατί θέλει να αποφύγει. Να συζητιέται για τις ευθύνες του, για τη φτωχοποίηση, την πείνα και το κρύο του ελληνικού λαού. Τα ξέρουμε τα προβλήματα, δεν περιμένουμε να μας τα πείτε εσείς. Την ιστορία ούτε περιμένουμε λίστας, να μας πείτε εσείς τη, την ιστορία της λίστας Λαγκάρντ και τις ευθύνες πολιτικές και ποινικές του κυρίου Βενιζέλου. Που τον προστατεύεται ως πρόεδρο. Ο ομιλών ασχολείται πολύ με τη λίστα Λαγκάρντ και θα συνεχίσει να ασχολείται. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει ότι σε δύο ώρες θα πάτε να ψηφίσετε νέα φορολογικά βάρη. Για τους όχι, κύριε Στρατούλη, θα καταγγέλαμε μονομερό στο την μνημόνιο. Την ίδια στιγμή που τους χωροφυγάδες τους αφήνεται ανελόγητοι τους. Που ήταν και στην Λίστα Λαγκάρντ και σε άλλες λίστες. Είστε και βραχνιασμένος. Δεν θέλω λοιπόν, αυτό είστε και βραχνιασμένος, αλλά ό,τι είναι αλήθεια ότι το λέτε. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι επειδή το βασικό για τη Λίστα Λαγκάρντ, που ξανάρθε τέλος πάντων τώρα στην κουβέντα μας, είναι να πιάσουμε τους χωροφυγάδες, μέχρι τον Φεβρουάριο θα ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα λεφτά τα βγάλαν στο εξωτερικό, δεν τα δηλώσαν, για να φορολογηθούν, κύριε Στρατούλη μου. Κύριε Στρατούλη, τι άλλο θέλατε να κάνει αυτή. Λοιπόν, εσείς όμως τον Φεβρουάριο θέλετε να ξυλώνετε πεζοδρόμια και να έρθει ο λαός στο προσκήνιο. Η κινητοποίηση δεν σημαίνει ξύλωμα πεζοδρομίων, δεν και καλά. Κατερίνα, κάνετε το ερώτημα. Δεν έχω πράγμα εγώ. Δεν έχω μίλησε για κινητοποίηση. Η κινητοποίηση δεν γίνεται στην Αθήνα. Δεν κύριε Αντινόπουλε, περιουσίες θα δημεύσετε. Μιλάνε για ακροδεξιά ατζέντα και θεωρούν ακροδεξιά ατζέντα το γεγονός ότι κτίρια τα οποία ήταν υποκατάληψη φεύγουν καταληψίες και αποδίδονται εκεί πρέπει να αποδοθούν. Κατερίνα. Ναι, πραγματικά αρνούμε. Έχει ξεφύγει ο κύριος Αντινόπουλος. Άλλαξε την ατζέντα τη συζήτηση με πολύ χαμηλούς και ευτελείς, κατά τη γνώμη μου, όρους. Συνεπώς, πραγματικά δεν μπορεί κανείς να κάνει εύκολη συζήτηση σε τέτοιο επίπεδο. Αλήθεια το λέω. Άρα τι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Στρατούλη. Και εγώ θέλω μπορώ, Στρατούλη. Επειδή πράγματι ο κύριος Τσίπρας έχει στη συνέντευξη που τον ακούσαμε έχει αλλάξει θέση σε πάρα πολλά πράγματα, έκανε την αυτοκριτική του, πηγαίνει να δει τον Σόιμπλε, είπε ότι δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ανατρέψουμε το μνημόνιο. Όλα αυτά, κύριε Στρατούλη, είναι ένα βήμα πίσω, αναδιατάσσεστε στο σκηνικό. Τι ακριβώς είναι. Ναι, θα σας πω.
Όχι, δεν είναι ούτε ένα βήμα ξέρετε, πίσω. Ξέρετε, γιατί σας ρωτώ, με συγχωρείτε, για να ολοκληρώσω. Επειδή είχατε αγκαλιάσει όλες εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που διαμαρτυρόντουσαν, αυτό το πράγμα δεν βγαίνει, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Οπότε αναρωτιέμαι, μήπως αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορέσει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει. Λοιπόν, να ακούσουμε την απάντηση, κύριε Στρατούλη. Κοιτάξτε να δείτε, ούτε βήμα πίσω. Και σας βεβαιώνω γι' αυτό. Και από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, αυτό προκύπτει σήμερα, όσο αφορά τις δεσμεύσεις μας για ακύρωση των μνημονίων, για κατάργηση επαχθών όρων των δανειακών συμβάσεων και για την ανάγκη να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, γιατί δεν είναι βιώσιμο, νομίζω ήταν απολύτως σαφής. Επομένως, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πίσω. Αν κάνουμε βήμα πίσω από αυτά που έχουμε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό, δεν θα υπάρξουμε, θα καταρρεύσουμε. Θα αποσυνθεθούμε στα εξών συνετέθη. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άλλο κόμμα. Είναι μια άλλη πολιτική από αυτή που εφαρμόζεται σήμερα. Είναι κόμμα, είναι κύριε Στρατούλη. Επομένως, θα επιμείνουμε στην εναλλακτική μας πολιτική πρόταση. Μέχρι τέλους. Ναι. Και θα κρυθεί βέβαια τον ελληνικό λαό. Και θα το σεβαστούμε. Το ερώτημα της αρετής πάντως ήταν πιο συνολικό. Και είπε ότι υπάρχουν σημάδια διαφοροποίησης και το ακούσαμε και για τις καταλήψεις και για το θέμα. Έχει βάλει λίγο νερό στο κρασί του σε όλα. Εγώ σας διαβεβαιώνω. Δεν ξέρω αν είναι νερό στο κρασί. Εγώ βλέπω μια άλλη στάση. Μπορεί να είναι πιο καλό κρασί. Είναι πώς θέλει κανείς να το δει. Σας διαβεβαιώνω. Να δει τον Σόιμπλε. Δεν υπάρχει τώρα. Πάει να δει τον Σόιμπλε, δεν πάει να τον δει εθιμοτυπικά απλώς να γνωρίσει ναι, τον εαυτό του. Να πούμε και κάτι άλλο. Πάει προσκεκλημένος και στις Ηνωμένες Πολιτείες το τέλος του. Βέβαια. Ναι, λέω λοιπόν ότι μέχρι τώρα κάποιοι έλεγαν, όχι εσείς, σαν δημοσιογράφους, αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απομονωμένος στην Ευρώπη και στον κόσμο. Από ό,τι έχετε διαπιστώσει και την πρόεδρο της πέμπτης οικονομικής δύναμης του πλανήτη, της Βραζιλίας, είδε μάλιστα. Και επαφές άλλες θα έχει με ηγέτες άλλων χωρών. Δεν είναι υποχώρηση. Ακούστε με, δεν είναι υποχώρηση να βλέπεις εκλεγμένους ηγέτες ή υπουργούς χωρών και μάλιστα χωρών που παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη και στον πλανήτη. Το ζήτημα τι είναι. Τι καινούργια πράγματα τι είναι αυτά, Δημήτρη. Το ζήτημα μου. Είναι. Τι καινούργια ζήτημα... πράγματα για το Σόιμπλε είναι αυτά. Να, μπορώ να με τελειώσω. Τώρα άλλα έλεγες. Μπορώ να τελειώσω. Λέω το ζήτημα είναι τι τους λες. Καλώς ήρθες. Τους λες αυτό που θέλουν αυτοί να ακούσουν ή τους λες αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός να τους πει. Και όλες οι συναντήσεις που γίνονται να τους πούμε αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός να τους πει. Μία παρατήρηση. Ότι δεν αντέχει άλλο. Θα μου επιτρέψετε πάντως μία παρατήρηση. Εκτός από αυτό το συνθηματολογικό που θα το πείτε, γιατί πρέπει να το πείτε. Να σας πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως πρέπει να οριμάσει σε πράγματα. Και το λέω γιατί αν θέλουμε να σκεφτούμε σοβαρά και με βάση την πραγματικότητα, θα θυμηθούμε ότι σε επισκέψεις ξένων ηγετών και στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι αρνείται να τους δει. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκαζε το ότι είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε το ότι έρχονται στην Ελλάδα. Άρα αυτό που λέτε τώρα είναι σωστό. Βεβαίως και είναι έτσι. Αλλά είναι μια πολύ διαφορετική στάση αυτή. Αν θέλετε τη γνώμη μου, πολύ πιο σωστή από αυτή την οποία είχατε πριν από λίγο καιρό, η οποία ήταν τελείως αντίθετη. Αλλά ήρθαν, μην το ξεχνάμε ήρθαν, αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Ήρθαν και τους καταγγείλαμε γιατί δεν έκαναν συνάντηση με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αξιωματική. Ήρθαν και τους καταγγείλατε που ήρθαν. Που ήρθαν να τους καταγγείλουν. Θεσμική αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Καλά κάνουν και το κάνουν. Ψάξτε όταν τελειώσουμε στο Google, θα βρείτε τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω την Κατερίνα κάτι να. Ένα λεπτό. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, αρετή. Το παλεύει ώρα, Κατερίνα. Κύριε Στρατούλη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβερνητικό κόμμα, είναι κινηματικό και τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια. Όχι, και τα δύο είναι. Δεν μπορεί να είναι. Διαβεβαιώνω. Δεν μπορεί να είναι. Και σας είπα πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτάει δυναμική όταν εντείνονται και οι λαϊκοί αγώνες. Και εμείς πιστεύουμε. Δεν μου λέτε, πού νομίζετε ότι απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σας μιλάω με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια, με πάρα πολύ ειλικρίνεια. Απευθύνεται στο κυβερνητικό κομμάτι της κοινωνίας. Δεν απαντήσατε αν εσείς μπορείτε να εντείνετε τους λαϊκούς αγώνες. Θα εντείνετε λαϊκοί αγώνες. Λαϊκοί αγώνες χωρίς ξύλωμα πεζοδρομίων, όπως είπα. Να απαντήσω. Λοιπόν, καταρχήν οι κοινωνικοί αγώνες θα ενταθούν έτσι κι αλλιώς λόγω των προβλημάτων που έχει ο λαός μας. Εσύ λέγατε και για πριν από τα Χριστούγεννα. Τη πείνα και τη εξαθλίωση. Ένα αυτό. Δεν πατάει κουμπιά ο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνονται αγώνες. Ο άλλος κατεβαίνει στον δρόμο όταν έχει πρόβλημα. Και το δεύτερο που με ρώτησε η κυρία Κρυβοπούλου, και κινηματικό κόμμα είμαστε, και ριζοσπαστικό κόμμα, και επίσης και θέλουμε και ξέρουμε και μπορούμε να κυβερνήσουμε και θα κυβερνήσουμε. Όχι, κύριε Τινόπουλο, δεν πρέπει να τελειώσουμε. Που οδήγησαν σε χρεοκοπία τη χώρα μας και σε φτώχεια το λαό μας. Κύριε Τινόπουλε, από την άλλη πλευρά η κατάσταση παραμένει δύσκολη και γίνεται δυσκολότερη. Και τα λεφτά ήρθανε, που δεν ήρθανε γιατί δεν τα είδαμε, ήρθανε, αλλά δεν περάσανε. Πέρασαν και δεν ακουμπήσαν, για να το πω έτσι. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο θα πέσουν στην αγορά 15 δις μαζί με τα λεφτά. Το λέω, κύριε Τινόπουλε, για ένα απλό λόγο. Το παρουσιάζαμε και προχθές. Πετρέλαιο θέρμανσης. Τα χρήματα που έχει πάρει το κράτος που αύξησε το φόρο επειδή ήθελε να έχει μεγαλύτερα έσοδα είναι λιγότερα από αυτά που είχε βάλει πέρυσι στα ταμεία και ο κόσμος κρυώνει. Αυτό γιατί δεν το αλλάζετε λοιπόν. Γιατί αρνήθηκε ο κύριος Τουρνάρας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
Προφανώς υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις από την Τρόικα. Έχω όμως την πληροφόρηση ότι γίνεται μια προσπάθεια μέσα από κάποιες υπουργικές εγκυκλίους να υπάρξει μια λύση στο θέμα αυτό. Και είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Και για τα σύνθετα και για τα δύσκολα. Μα σας είπα προηγουμένως, κύριε Βαγγελάτο, και εξελίχθη ως αλαζονία αυτό το οποίο σας είπα. Σας επαναλαμβάνω, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν μας ικανοποιούν, γιατί το να είμαστε τώρα μισή μονάδα. Πείτε μας για το πετρέλαιο, μην το επαναλάβετε, το είπατε αυτό. Όταν, ας πούμε, εδώ πέρα στο δικό σας το στούντιο πριν από μερικές ώρες, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα επανακρατικοποιήσουν το λιμάνι του Πειραιά. Όταν λοιπόν ακούτε τέτοια ανεδαφικά πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει νόημα να ασχολείται κανείς μαζί τους. Όμως συμφωνώ ότι πρέπει να δοθεί λύση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο να μας κόψει τον αέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάφημες. Καλησπέρα σας. Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει η 17η αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδιακού. Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στα Ιωάννινα την Κυριακή. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σκόντα Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής. Χθες βράδυ στο κύπελο η Καλυθέα έκανε τη μεγάλη έκπληξη, επικράτηση του ΠΑΟΚ με 2-0. Φυσικά υπάρχει η ρεβάνς στην Τούμπα που γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μετά τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον Άρη, η Καλυθέα φαντάζει έτοιμη να πετάξει εκτός συνέχεια του κυπέλου Ελλάδος και τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Γιώργου Δόν ήταν καλύτερη από τους γηπεδούχους στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, δεν κατάφερε όμως να σκοράρει και στο τέλος έφυγε ετοιμένη από το γήπεδο. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο τελευταίο 15 λεπτό της αναμέτρησης και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 71 λεπτό με τον Τακόλ να αξιοποιεί το πέναλτι που κέρδισε ο Μαρουκάκης από το Βιβιάν. 4 λεπτά αργότερα ο Μαρουκάκης ταλαιπώρησε την άμυνα του ΠΑΟΚ και υποχρέωσε τον Γλυκό να μαζέψει για δεύτερη φορά την μπάλα από το βάθος της εστίας του. Είχα να προπονητή στο Παναθηναϊκό που είπε κάποια στιγμή ότι η μπάλα είναι πόρνη. Σε ένα από τα πολύ καλά μας παιχνίδια μέχρι το 75, σε έναν άθλιο αγωνιστικό χώρο, όλα λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά εκτός το να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Δυστυχώς πάθαμε αυτό το κακό σήμερα. Δεχτήκαμε 2 τέρματα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά πιστεύω ότι εμείς με τον τρόπο που πλέον παίζουμε, με τον τρόπο που βελτιωνόμαστε, ότι θα καταφέρουμε σε 2 εβδομάδες να ανατρέψουμε αυτό το σκορ μέσα στην έδρα μας. Στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν να κινηθούν νομικά εναντίον του Βλασιτσάκα. Συγκεκριμένα ότι πρόεδρος πράσινης ΠΑΕ Βασίλης Κωνσταντίνου ήταν αυτός που έκανε τη συγκεκριμένη κίνηση και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν στο Τριφύλι, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κατέθεσε έγκληση σε βάρος του Βλάση Τσάκα για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης, της εξύβρισης και της απειλής. Ο Βλάση Τσάκας αναζητήθηκε από την αστυνομία προκειμένου να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτόφορου, αλλά δεν κατέστη δυνατόν επειδή δεν ανεβρέθη. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πλέον θα προσφύγει άμεσα στη δικαιοσύνη εναντίον οποιοδήποτε πλήττει παράνομα την προσπάθεια του Παναθηναϊκού για να ανασυγκροτηθεί, να εξυγχρονιστεί και να πρωταγωνιστήσει πάλι στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, καθώς και εναντίον όσων επιμένουν πεισματικά στο χθες της παράγκας και των εξωσφαιρισμικών παρεμβάσεων. Στον αγωνιστικό τομέα, για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Μπας Γιάννενα, ο Φαμπρισιάνο Γκονζάλες δεν μπορεί να υπολογίζει τους Σπυρόπουλο και Χουχούμι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Λαγός. Στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η προετοιμασία για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδιακό. Ο Λεωνάρντο Ζαρντίν συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Τζαμέλ Αμπντούν, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν υπολογίζει τους συμπαγάς Ασιόβα, Φουστέρ και Κάρολ και για πρώτη φορά τη φετινή περίοδο σε αγώνα πρωταθλήματος οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με τον Μπάλας Μέγερη κάτω από τα δοκάρια. Στην ΑΕΚ ο Δημήτρης Βιντιάδης προχώρησε στη ταμιακή διευκόλυνση προς την ΠΑΕ ύψους 15.000 ευρώ, χωρίς να μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ακόμη μια οικονομική βοήθεια. Στον αγωνιστικό τομέα, ο Έβαρντ Λίνεν για τον κρίσιμο αυριανό αγώνα με τη Σκόντα Ξάνθη απέκλεισε από την αποστολή τον αποκτηθέντα Καραλή, καθώς και τον Γιάνγκου. Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Super League. Το Σάββατο θα παίξουν ΑΕΚ Σκόντα Ξάνθη, Πανθρατικός Πρατανιάς και Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Την Κυριακή, Πας Γιάννενα Παναθηναϊκός, Όφι Άρης, Πανιόνιος Βέρεια και ΠΑΟ Κατρόμητος. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέτρηση Κέρκυρα Αστέρας Τρίπολης. Οι αγώνες του Ολυμπιακού Σταδίου, της Λιβαδίας, των Ιωαννίνων και της Τούμπας θα μεταδοθούν από τον Sky 100,3. Να περάσουμε και στο διεθνή χώρο τώρα. Στο κύπελο Ισπανίας, η Μπαρτσελόνα δεν είχε πρόβλημα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κόρδοβα. Την νίκησε μάλιστα με το επιβλητικό 5-0. Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκλεισε τη Χετάφε και η Ρεάλ Μπέτις στη Λας Πάλμας. Στη φάση των 8 του Κόπα ντελ Ρέι ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Μπαρτσελόνα Μάλαγα και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Χωρίς τον Μέση στην 11η και με τον Βιλανόβα να βρίσκεται στην Αμερική για θεραπεία ελαίου του προβλήματος που αντιμετωπίζει, η Μπαρτσελόνα δεν ίδρωσε καθόλου να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κόρδοβα, κερδίζοντας με 1-0 και προκρίθηκε στους 8 του κυπέλου Ισπανίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα.
Την Blaugrana χρειάστηκαν μόλις 17 λεπτά για να ανοίξουν το σκορ με τον Τιάνκο Αλκάνταρα για να πάρουν τη σκυτάλη στη συνέχεια η Βίγια και Αλέξης. Εσπανός Άσος με ένα πανέμορφο γκολ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του και 5 λεπτά αργότερα ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 3-0. Τις κοιτάλες του σκοράρισμα πήρε στο δεύτερο μέρος του μάτσου Αλέξης Σάντσες, όπου με δύο προσωπικά γκολ στο 55 και το 85 διαμόρφωσε και το τελικό 5-0. Με περικά το 3-0 της πρώτης αναμέτρησης, η Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Χετάφε και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Οι γηπεδούχοι δεν φόρτσαραν σε κανένα σχεδόν σημείο του αγώνα, αν και τους βοήθησε και αρκετά η αποβολή του Ράφα στο 33, κάνοντας τη ζωή τους ακόμη πιο εύκολη. Η ομάδα της Μαδρίτης αντιμετωπίζει τον επόμενο γύρο την Μπέτις, η οποία χάρη σε γκολ του Ρούμπερ Κάστρο στο 84 προκρίθηκε στον επόμενο γύρο, ο οποίος μάλιστα είχε πει και στον αγώνα σαν αλλαγή 5 λεπτά νωρίτερα. Στο μπάσκετ τώρα και στην Ευρωλίγκα, πολύ σημαντική όσο και δύσκολη νίκη πέτυχε χθες το βράδυ Παναθηναϊκός επί της Μάλαγα με σκορ 78-73. Οι πράσινοι είχαν σε καταπληκτική βραδιά τον James Gist, πρώην παίχτης των Ισπανών μάλιστα, που σημείωσε 17 πόντους με καθοριστικά καλάθια. Το κακό για την ελληνική ομάδα ήρθε από τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος λίγα λεπτά πριν από το φινάλε προσγειώθηκε στο πόδι αντιπάλου του, υπέστη διάστρεμα και χάνει τα ομάτς με τον Κολοσσό για το πρωτάθλημα και με την Άλμπα Βερολίνου για την Ευρωλίγκα Τετάρτη. Σε λίγη ώρα, στις 10 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην καυτή έδρα της Μπαρτσελόνα με την ελπίδα να πάρει το διπλό που θα του δώσει προβάδισμα για την πρωτιά στον όμιλο και ας βρισκόμαστε ακόμη στην τρίτη αγωνιστική του Top 16. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από το ραδιόφωνο του Sky. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Λίγες θα είναι οι βροχές το Σαββατοκύριακο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Αναλυτικότερα λοιπόν αύριο Σάββατο, τοπικές βροχές θα εκλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά γρήγορα το απόγευμα και από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, νότια της Πελοποννήσου δυτική τοπικά 7 και στο Ιόνιο νότιο-δυτική 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα, το βράδυ θα γίνουν και εδώ βορειοδυτικοί. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 10 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16 βαθμούς. Στην Αττική αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι νότιο-δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, το απόγευμα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί 3 με 5. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, συννεφιά με τοπικές βροχές, εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς. Την Κυριακή τώρα, βελτιωμένος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, από το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική και στο Αιγαίο βόρειο-δυτική. Η έντασή τους δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Θα αγγίξει τους 14 με 15 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Τη Δευτέρα βροχές θα εκλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και πιθανόν στη Βόρεια. Ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη θα είναι περισσότερες οι βροχές, κυρίως στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας μας και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι και τις τρεις ημέρες θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και κατά διαστήματα στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι. Και εδώ τελειώνει και για απόψε η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιόνη. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.